Θέλοντας βέβαια να αστειευτούμε και λίγο έτσι. Ίσως να είναι και το γούρι του. Να οι φίλοι του Άρη που έχουν, δεν έχουν γεμίσει σήμερα το Αλεξάνδριο, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μουζάκης, Κούπης και Μάνος, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, που όλοι ελπίζουμε να μην ακούσουμε πράγματα για την διαιτησία εφέτος. Ας μην μιμηθούμε και στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, που τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά, αναφορικά με τη διαιτησία βέβαια. Έτοιμοι για τον πρώτο τζάμπολ της χρονιάς. Άρης Πανελλήνιος εδώ στο Αλεξάνδριο, Ραντένοβιτς εναντίον Σέκουλιτς. Να πάμε στον Γιώργο τον Τότσικα. Να σημειώσουμε, Γρηγόρη, πάντως ότι ο Άρης φέτος εγκαινιάζει καινούργιες φανέλες. Για πρώτη φορά, ίσως και στην ιστορία του, φοράει τη Ριγέ. Μάλιστα, να δούμε αν θα φέρει γούρι αυτή η φανέλα στον Άρη. Ραντένοβιτς με Σέκουλιτς. Ο Ραντένοβιτς κερδίζει, αλλά είπαλα στα χέρια του Σαλτάρη για την πρώτη επίθεση των γηπεδούχων. Σαλτάρης έχει κοντά τον Καλαϊτζή. Στον Νέλσον. Γκαβέλ. Φαίνεται να χάνει το κοντρόλ, καθώς τον μακάρι ο Νούλη. Νέλσον ψάχνει να βρει τρόπο να ξεφύγει από τον κόλλεμα της. Ωραία ο Καβέλ, αλλά δεν μπορεί από κοντά. Καλά έτσι, θέλει να τρέξει την επίθεση. Βρίσκει μπροστά του τους παίχτες του Άρη για να κάνει να σταματήσει. Πάνω στον Γκράντι πηγαίνει για αρχή ο Κλάρκ. Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό το μαρκάρισμα, ενώ ο Καβέλ θα πάει επάνω του. Ωραία γυρίζει ο κόλλεμα και το πρώτο καλάθι είναι για τον Πανελλήνιο. 0-2 με το καλάθι του Σλοβαίνου που γύρισε πολύ ωραία μέσα στη ρακέτα των κυτρινόμαυρων. Σαλτάρης. Ο Νέλσον για τον Κλάρκ. Θυμίζουμε ότι ο Κλάρκ ήταν πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος αν μέσα στο Εγάλεο. Υποτιμήσει του Κόλεματς για 3 με ταμπλό. 3-2 ο Άρης. Σουτ εκτός ισορροπίας, κύριε Δοξάκη, και βρήκε στόχο με ταμπλό. Πραγματικά αυτό είναι το παιχνίδι του Κλάρκ. Μην ξεχνάμε ότι θέλει να εντυπωσιάσει. Εδώ ωραία τρύπησε την άμυνα του Άρη ο Νούλη. Μετά την εξαιρετική πάσα από τον Καλαϊτζή, 3-4 και πάλι μπροστά ο Πανελλήνιος. Καβέλ για τον Νέλσον. Έχει μείνει έξω ο Σλοβάκος, ο Τσαλτάρης είναι εκεί, θα σηκωθεί και πάλι για 3. Πάλι μέσα, 6-4 ο Άρης με 2-2 τρίποντα. Καλαϊτζής υπό την πίεση του Κλάρκ. Όντως πάνω στον Γκράντι πήγε ο Καβέλ που έχει τη φήμη του ικανότατου αμυντικού. Κόλεμας για τον Ραντένοβιτς. Να δούμε αυτή την πρώτη μονομαχία των δύο δεινοσαύρων, θα έλεγα. Ο Ραντένοβιτς δικάει τον Σέκουλιτς όπως και κάνει και στο τζάμπολ της αρχής. 6-6 ο Πανελλήνιος φέρνει το μάτς στα ίσια. Ωραία ο Κλάρκ για τον Σέκουλιτς. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Πανελληνίου. Δεν βγήκε βοήθεια εκεί. 8-6 για τον Άρη με το πρώτο του δίποντο. Ο Καλαϊτζής για τον Γκόλεμάτς. Έχει κοντά τον Σέκουλιτς, υπάρχει φάουλ, δεν μετράει, ό,τι και αν δείτε από εδώ και πέρα. Καθώς οι διαιτητές υπέδειξαν την παράβαση που έκανε ο Μαυροβούνιος πάνω στον Σλοβαίνο. Είδατε και πάλι πως έγινε το φάουλ από τον Σέκουλιτς. Ο Γκραντ είναι έτοιμος να επαναφέρει. Ωραία, πήρε την παλά ο Ραντένοβιτς, αλλά δεν τα κατάφερε χαμηλά. Ο Κόλεμας έσωσε μια χαμένη παλιά. Γκράντι για 3. Ο Κόλεμας θα βαλέψει και θα πάρει το rebound. Προς το παρόν φαίνεται, κύριε Δοξάκη, ότι ο Πανελλήνιος υπερτερεί κοντά στο καλάθι. Ενώ είχαμε πριν πει ότι οι άμυνες θα είναι ο πρώτος λόγος που θα παίζουν, βλέπουμε ότι μόνο ένα άστοχο σου του Γκράντι είχαμε. Βλέπουμε ότι όλες οι επιθέσεις καταλήγουν στο καλάθι. Είναι χαλαρές οι άμυνες. Είναι... Θα έλεγα ένα μάτς δείχνει με όχι μεγάλη ένταση ακόμα. Είναι ένα μάτς όπου μπαίνουν αρκετοί πόντοι και αυτό είναι καλό για όλους μας εδώ στο μπάσκετ για να δούμε πάλι μεγάλα σκορ, γιατί ας ξεχνάμε ότι αυτά τα σκορ μάλλον είναι αυτά που φέρνουν και τον κόσμο στα γήπεδα. 8-8, Άρης Πανελλήνιος, ένα μάτς που δείχνει κλειστό.
Είδατε τον γκολ Παναθηναϊκού, συγγνώμη, καθώς πίεσε υπερβολικά τον Νέλσον. Πάτησε για την γραμμή εκεί. Έχουν αλλάξει οι κανονισμοί στο μπάσκετ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της μετάδοσής μας. Ο Τσαλτάρης μετακόπων για βασάνων προσπαθεί. Χάνεται τελικά η μπάλα γόλεμάτς για τον Νούλεϊ. Βασταλός για τρεις. Δολοφόνος πραγματικά έξω από τα 6-25, αλλά αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει. Ο Κλάρκ για τον Καβέλ. Φάουλ από τον Νούλεϊ, ο οποίος δέχεται ο Αυστραλός. Ραντρουλί, είδατε εδώ πως καθώς προσπάθησε να περάσει ο Καβέλ, άπλωσε το χέρι του Νούλεϊ και υπέπεσε στην παράβαση. Ο Σέγκουλιτς για τον Σλοβάκο και πάλι. Για τον Κλάρκ, ο οποίος, αν εξαιρέσουμε και τον τρίπο της αρχής, δεν έχει πάρει προσπάθειες. 12-14 λεπτά ακόμη για τον Άρη. Λίγο λείψε να γίνει το λάθος. Τσαλτάρης 9-8-7 για τον Άρη για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Δύο παίκτες πάνω στον Τσαλτάρη τώρα. Ψάχνει να βρει τη λύση ο Καβέλα. Πολύ μακριά για τρεις. Παίρνει το rebound τον Νούλε και ο Πανέλης θέλει να βγάλει τον εφηδιασμό με τον Γκράντι να περνάει και να μοιράζει τον κόλεμα της λάθος από τον Σλοβαίνο και ευκαιρία για εφηδιασμό για τον Άρη. Ο Καλαϊτζής κάνει έξυπνο. Φάουλ έμπειρος όνο. Ο Καλαϊτζής θέλει να σταματήσει τον εφηδιασμό. Ξανά εδώ πως προσπάθησε να κόψει ο Καλαϊτζής, αλλά ουσιαστικά θέλησε να σταματήσει τον εφηδιασμό του Άρη και να διατηρήσει το 8-8 μετά από τα πρώτα λεπτά που είχαμε πολυπόλο τις δύο επιθέσεις. Έχουμε συγγίσει για 1,5 λεπτό. Τσαλτάρης για το Σέκουλιτς για 2 είναι τελικά, πατούσε γραμμή, αλλά ούτως ή άλλως είναι άστοχο το σουτ και ο Νούλεϊ βγάζει τον εφηδιασμό του Πανελλήνιο. Ραντένοβιτς με τον Σέκουλιτς έξω για τον Νούλεϊ, ο Γκόλεμαντ. Βρίσκει μπροστά του τον Έλσον και αποφασίζει να παίξει πλάτη. Γυρνάει ο ίδιος πολύ ωραία με το αριστερό 8-10. Μιλώντας με τον Ηλία Ζούρο πριν την αναμέτρηση, μας έλεγε ότι τόσο ο Ραντένοβιτς και ο Γκόλεμαντς μπορούν να παίξουν και μέσα και έξω. Και το έδειξε εδώ ο Σλοβαίνος που πήρε την μπάλα από τον τρίποντο σχεδόν. Ωραία η πάσα εδώ από τον Έλσον στον Σέκουλιτς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ ωραία οι δύο ψηλοί του Άρη. Το Σέκουλιτς έφερε και πάλι το μάτς στα ίσια. 10-10. Ο Γκράντι μέσα 10-12 και ανοίγει το λογαριασμό του, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Άντωνι Γκράντι, δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Ματζόν και τον Αγαδάκο και τον Μάρσαλ. Τσαλτάρης, δύσκολη προσπάθεια. Κερδίζει όμως ο ίδιος το rebound, πέφτει σε τείχο εκεί, χάνει άλλα στο κουλίτσι με τέτατετ. 12-12, ο Άρης κρανά στην ισοπαλία. 4-55 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Είδατε πόσο Μαυροβούνιος είχε εύκολο έργο. Τσαλτάρης κλέβει και αφήνει στον Καβέλ. Ωραία ξεδιπλώνεται ευδιασμός του Άρη. 14-12 από τον Νέλσον. Πήρε την ασίστα τον Σλοβάκο. Κύριο Δοξάκη. Ο Άρης πρέπει να τρέξει, πρέπει να ανοίξει το μάτι σε όλο το γήπεδο για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Πηγαίνει σε σετ παιχνίδια, θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί βλέπουμε ότι ο Πανελλήνιος είναι πολύ καλός στην άμυνα. Όπως τώρα που έφυγε πάλι στον εφηδιασμό, βέβαια λάθη πληρώνονται όπως... Ο Ραντένοβιτς φτάνει στο κάρφωμα τώρα, καθώς ο Άρης έκανε το λάθος στον εφηδιασμό. Ο Τσαλτάρης έκλεψε, αλλά στην τελική του πάσα δεν ήταν όπως έπρεπε. Και έτσι είχε την ευκαιρία ο Πανελλήνιος να ισοφαρίσει, να φέρει το μάτς ξανά στην ισοπαλία. 14-14. Από το 8-8 και έπειτα οι δύο ομάδες πηγαίνουν χέρι-χέρι. Κλάρκ ξεπερνάει τον Ραντένοβιτς που βγήκε πάνω του και είχε εύκολο έργο στη συνέχεια, καθώς ο Ραντένοβιτς δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει τόσο μακριά. Άλλαξε τα μαρκαρίσματα και βγήκε εκεί. Αλλαγή και για τον Πανελλήνιο. Ο Νάτσβεϊ είναι έτοιμος να περάσει. Καλαϊτζής με τον Κλάρκ θέλει να εκμεταλλευτεί διαφορά ύψους. Ο Νούλεϊ έξω στον Γκόλεμαντς. Ραντένοβιτς. Περνάει για τον Γκράντι. Ωραία κινήθηκε αυτός στον Ραντένοβιτς και πάλι. Εκεί φτάνει το τετατέτ. Ο Κλάρκ προλαβαίνει μια παρακινδυνευμένη παλιά από τον Νέλσον και σηκώνεται χωρίς δισταγμό. Ο Νούλεϊ. Πολύ γρήγορο το παιχνίδι. Δεν υπάρχει φάουλ, αλλά η μπάλα είναι και πάλι στα χέρια των παικτών του Άρη. Ο Κλάρκ. Από εκεί που πέτυχε στην αρχή ένα εντυπωσιακό τρίποντο με ταμπλό, αποφασίζει να ηρεμήσει το παιχνίδι. Και ο Μακάριος έχει σηκωθεί.
Κλάρκ για τον Τσαλδάρη, για τρεις αυτός. 19-14, ο Άρης παίρνει διαφορά 5 πόντων, 2:50 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Πρώτη φορά ξεφεύγει μία από τις δύο ομάδες με πάνω από 3 πόντους διαφορά. Καλαϊτής πιέζεται από τον Κλάρκ, ξεφεύγει, θέλει να πάει μόνο στο καλάθι, φάουλ τελικά από τον Κίκη Κλάρκ. Για ήρθε η ώρα των αλλαγών. Βλέπουμε Γιώργο Τότσικα ότι αλλάζει σχεδόν όλη την ομάδα. Τέσσερις παίκτες αλλάζει αυτή τη στιγμή. Μπαίνει ο Αργυρόπουλος, ο Μάρσαλ, ο Ηλιάδης και ο Αγαδάκος. Είναι αυτές οι τέσσερις αλλαγές. Το διέκρινε το πρόβλημα πριν από λίγο ο Ματζόν και θέλει με αυτές τις αλλαγές να δώσει ακόμα μεγαλύτερη ισχύ στην ομάδα του. Ο Νέλσον είναι ο μοναδικός που έμεινε στην πεντάδα του Άρη. Λίγο λες να γίνει το λάθος εκεί. Ο Ηλιάδης κυνήγησε την μπάλα. Αλλά το μόνο που κατάφερε να την πετάξει έξω. Πάμε Μακάριος και Νάτσπεϊ στην πεντάδα του Πανελληνίου για να δούμε πώς θα επανέλθουν οι δύο ομάδες μετά από τις αλλαγές. Καλαϊτζής και Αργυρόπουλος, σαν να υπάρχει ντεζαβί εκεί. Πέρσι ο ένας φορά για τα μπλε, ο άλλος τα κίτρινα. Το αντίθετο εφέτος. Ζητάει το σκρίν από τον γκόλεμα του Καλαϊτζής, ξεφεύγει από τον Αργυρόπουλο και πάλι στο Βένος βήματα, καθώς δεν έσκασε την μπάλα πριν πάρει το πρώτο βήμα. Τα λέει με τον κύριο Μουζάκη ο Γκόλεμάτς και ο Καλαϊτζίδης ετοιμάζεται από πλευράς Πανελληνίου να περάσει την πρώτη ευκαιρία. 19-14 Άλης Πανελλήνιος, 2:10 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Νέλσον έχει μπροστά του τον Νάτσπεϊ, αφήνει στον Αργυρόπουλο και ζητάει την μπάλα με πλάτη. Αγαδάκος, πολύ συχνά παίζουν οι κύριοι Δοξάκη υψηλή του Άρη, το ένας έξω, ο άλλος μέσα, έτσι. Για δύο πόντους, το καλάθι του Αγαδάκου πάντα για γραμμή, 21-14. Έχει περισσότερη κινητικότητα ο Άρης στην επίθεση, σε αντίθεση με το Πανελλήνιο. Είδαμε τα αποτελέσματα που λέμε της άμυνας του Άρη, έχει σφίξει η άμυνα του Άρη, βλέπουμε δεν μπορούν εύκολα να περάσουν πάσες όπως τώρα. Με αποτέλεσμα ο Άρης να φεύγει στον εφηδιασμό και να τελειώνει τη φάση. Όπως εδώ με τον Μάρσταλ, 23-14 στο σύν 9, ο Άρης 1:32 και ήρθε η ώρα για το πρώτο time out. Επιστρέφουμε στο Μαρούσι. Τα 6 λάθη του Πανελληνίου, οι 7 assist και τα 5 κλεψίματα του Άρη. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα αρέσουν καθόλου στον Ηλία Ζούρου. Ζούρο, ο οποίος είναι αυτός που κάλεσε το πρώτο time out και θα έχει πολλά να πει στους παίκτες του. Το 14-14 έγινε μέσα σε περίπου 40-50 δευτερόλεπτα, 23-14 και εκεί που οι δύο ομάδες συμβάδιζαν βλέπουμε τον Άρη να έχει πάρει διαφορά 9 πόντων, να προσπαθεί να τρέξει στον εφηδιασμό και τους παίκτες του Πανελλήνιου να κάνουν πολλά λάθη, κυρίως προσπαθούν να περάσουν την μπάλα χαμηλά στους ψηλότερους γκάρτ που διαθέτουν. Κύριε Δοξάκη. Νομίζω ότι κάνοντας τις αλλαγές ο Ματζόν, βάζοντας 4 παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά είναι περισσότερο αμυντικογενείς, είχε σαν αποτέλεσμα να σφίξει ακόμα περισσότερο η άμυνα, σε αντίθεση με τον Πανελλήνιο, που όπως προείπατε με τα λάθη στην επίθεση, την μη κινητικότητά τους, είχε σαν αποτέλεσμα να ξεφύγει ο Άρης στο σκορ. Εντέλος καινούργια ομάδα ο Άρης, καθώς μπήκε και ο Μπάρλος στη θέση του Νέλσον. Να πάμε πρώτα στον Γιώργο Τότσικα, ενώ έχουμε κι άλλο κλέψιμο. Γιώργο, να πούμε Γρηγόρη ότι λέγαμε για τον Ματζόν Ιταλός μεν, αλλά έχει δηλώσει Έλληνας και αυτό έδειξε πριν από λίγο παίζοντας αυτή τη στιγμή ο Άρης με 4 Έλληνες στην πεντάδα του. Ζήτησε τη μαγική λέξη που ζητάει από την αρχή της χρονιάς ο Ανδρέα Ματζόν, άμυνα. Αυτό ζήτησε από τους παίκτες του, αυτό περιμένουμε και εμείς να δούμε αν θα τα καταφέρουν να το εφαρμόσουν στο πάρκο. Και το έχουμε δει ούτως ή άλλως με τον Πανελλήνιο να έχει υποπέσει σε 7 λάθη ήδη. Πάμε και στον Δημήτρη Χρυσάνθη. Το ίδιο ακριβώς πράγμα ζήτησε και ο Ηλίας Ζούρος από τους παίκτες του. Αυτός βεβαίως απολύτως δικαιολογημένα, καθώς όπως και ο ίδιος επισήμανε, η άμυνα είναι το πρόβλημα μέχρι τώρα για τον Πανελλήνιο και συγκεκριμένα η έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του στην άμυνα. Αυτός του ζήτησε να είναι πιο συγκεντρωμένοι, ειδικά στις αλλαγές των παικτών όταν γίνονται screen από τους αντιπάλους. Συνέχεια έδειξε και ένα σύστημα στην επίθεση, η οποία βεβαίως όπως είδαμε εδώ δεν λειτουργήσε και πολύ καλά. Ακόμη ένα λάθος για τους παίκτες του Πανελληνίου, οι οποίοι τώρα θέλουν να μειώσουν διαφορά, καθώς έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. 45 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γκόλεμα για τον Άτσφεϊ, ακόμη ένα λάθος ο Αργυρόπουλος και αυτό είναι αντιαθλητικό φάουλ. Αυτός είναι ένας από τους νέους κανονισμούς. Είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε εδώ με τον κύριο Μουζάκη να υποδεικνύει την παράβαση. Βλέπετε πως ο Αργυρόπουλος πήγε να φύγει και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν βίαιο το φάουλ, χρεώθηκε αντιαθλητικό από τον κύριο Μουζάκη, καθώς δεν άφησε τον εφηδιασμό να εξελιχθεί.
Έτσι ο Αργυρόπουλος θα εκτελέσει τις βολές και η μπάλα θα είναι και πάλι απ' έξω για τον Άρη και ο Ματζόν, αν μη τι άλλο, τρίβει τα χέρια του. 24-14 για πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφιο νούμερο στους 10 πόντους. Ο Αργυρόπουλος έχει την ευκαιρία να την πάει ακόμη ψηλότερα στους 11 με την δεύτερη βολή. Και το κάνει. 25-14, 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Άρης έχει οικοδομήσει σημαντική διαφορά. Και ο Ηλίας Ζούρος, Δημήτρη Χρυσάνθης, στον πάγκο του Πανελληνίου είναι σαν να το φυσάει για να μην κρυώνει, έτσι. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι παρουσιάζει αυτή την εικόνα ο Πανελλήνιος. Είπε συγκεκριμένα, δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Το επανέλαβε πολλές φορές αυτό το πράγμα. Η έλλειψη συγκέντρωσης είναι κατά τον προπονητή του Πανελληνίου η αιτία για την κακή άμυνα, αλλά προφανώς και για την κακή επίθεση της ομάδας που μετά το time-out ο Πανελλήνιος έχει εκδηλώσει δύο επιθέσεις και δεν έχει καν σουτάρει. Έχει κάνει σάριθμα λάθη και γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, δεν το φυσάει και δεν κρυώνει. Να δούμε τον Καλαϊτίδη τώρα με τον Αργυρόπουλο. Ο Μακάριος παίρνει το screen από τον Κόλεμαντς και σηκώνεται για τρεις. Ο Σέκουλιτς, ο Μπάρλος παλεύει εκεί με τον Νάτσπε, η μπάλα και πάλι για τους Ολυμπιονίκες. 25-14, 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Είδαμε πως ο Μπάρλος ήταν αυτός που έβγαλε την μπάλα. Τελευταία επίθεση για τον Πανελλήνιο, 10 δευτερόλεπτα. Τους διώχνει όλους ο Μακάριος. Έχει μπροστά τον Μάρσαλ, βγαίνει από το σκρίνο Καλαϊτζίδης. Προσποιείται, φάουλ από τον Αργυρόπουλο. Έχει να δώσει ο φάουλ ο Άρης και ήταν σωστή επιλογή, θα έλεγα. Εθεσμένα επαναφέρει τον Νούλεϊ. Ο Ζούρος ίσως για το τελευταίο σουτ. Καθώς λίγο έλειψε να μείνει μπάλα στα χέρια των παιχτών του Πανελληνίου. Ο Γκράντι και ο Νούλεϊ είναι μέσα. Ο Αυσταλός περνάει ωραία, παίρνει ακόμη ένα φάουλ. Εδώ βλέπετε πως έχασε την ισορροπία του ο Αργυρόπουλος και υπέπεσε στην παράβαση. 2,5 δευτερόλεπτα. No foul λένε από τον πάγκο του Άρη, ενώ ο Ζούρος είναι σχεδόν έτοιμος να μπει μέσα, καθώς βλέπει τους παίκτες του να μην εκτελούν την κομπίνα που θα ήθελε. Ο Ηλιάδης και τέλος για το πρώτο δεκάλεπτο. Άρης Πανελλήνιος 25-14, σύντομη διακοπή. 25-14 μετά το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε για τη διακοπή μας και σε λίγο και πάλι μαζί. Άνδριο, Άρης Πανελλήνιος 25-14 και να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, καθώς λίγο έλειψε να κάνει ακόμα ένα λεπτό Πανελλήνιος. 10 τα λάθη μετά το πρώτο δεκάλεπτο, κύριε Λοξάκη. Μερικές φορές λέμε ότι οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι λένε. Δεν είναι μόνο τα 10 λάθη, είναι και τα 9 κλεψίματα του Άρη και τους 0 πόντους από φάουλ. Δεν έχει πάει ο Πανελλήνιος στα φάουλ καθόλου. Βλέπουμε ότι είναι σαν μαγεμένοι, θα έλεγα. Μετά το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου είναι σαν μαγεμένοι. Έχουν προσπαθήσει δύο ομάδες να τρέξουν με 8 εφνιδιασμούς. 5 ο Άρης, 3 ο Πανελλήνιος. Όχι όλους επιτυχημένους βέβαια, αλλά αυτό δείχνει τη διάθεσή τους να βγουν γρήγορα μπροστά. Αλλά ή για τον Πανελλήνιο, ο Όστοιτς βαρύ σεντερφόρ στη θέση του Νάτσβεϊ. Και οι πεντάδες των δύο ομάδων, ο Αργυρόπουλος, ο Ηλιάδης, ο Μπάρλος, ο Αγαδάκος και ο Μάρσαλ για τον Άρη. Ο Νούλεϊ, ο Γκράντι, ο Όστοιτς, ο Γκόλεμαντς και ο Μακάριος για τον Πανελλήνιο. Επιτυχία θα έλεγα ότι είναι για την ομάδα του Αντρέα Ματζόν και το γεγονός ότι έχει σουτάρει μόλις δύο φορές ο Γκράντι. Και όπως μας πληροφορεί ο Δημήτρης Χρυσάνθης, ο Γκράντι θα είναι έτοιμος σε λίγο να πάρει θέση στον πάγκο και να περάσει ο Καλαϊτζίδης. Ακόμη ένα λάθος από τον Όστοιτς αυτή τη φορά που δεν μπορούσε να βρει τον Γκόλεμαντς, φάουλ για να σταματήσει τον εφηδιασμό από τον Νούλεϊ. 25-14 Άρης Πανελλήνιος, όπως ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο, χωρίς πόντο για ένα λεπτό οι δύο ομάδες, αλλαγές πρώτα από τον Ματζόν. Ο Τσαλτάρης και ο Κλάρκ στη θέση του Αργυρόπουλου και του Μάρσαλ. Ο Μάρσαλ δεν δείχνει ακόμη έτοιμος, είχε τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να παίξει το μεγαλύτερο μέρος των φιλικών παιχνιδιών που έδωσε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ο Άρης. Και αυτός και ο Σέκουλιτς ήταν τραυματίες. Γι' αυτό και ο Ματζόν τον έχει περάσει στον πάγκο. Ηλιάδης τώρα μαζί με τον Μακάριο, Κλάρκ με τον Γκράντι. Ο Αγαδάκος πηγαίνει για βοήθεια στο screen. Ο Κλάρκ για τον Μπάρλο, ωραία περνάει στον Ηλιάδη, δύο παίκτες πάνω του. Προσποίηση από τον Μπάρλο, ο οποίος ελευθερώνεται και κάνει το 27-14 στο συν 13 ο Άρης.
για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Καλατζίδης και Νάτσμι ετοιμάζονται για τον Πανελλήνιο ως της πολυπίεσης του Αγαδάκου. Περνάει στο Μακάριο, λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα, ο Γκράντι ωραία συγκρατεί πρώτο Ιλιάδη και επιτέλους καλάθι για τον Πανελλήνιο μετά από πάρα πολλή ώρα, 27-16, μειώνει στους 11. Ο Κλάρκ για τον Μπάρλο, η πολυπίεση του Γκόλεμαντς, ο Αγαδάκος μακριά από το πεδίο δράσης του. Ο Κλάρκ προσποιείται ωραία στο Μακάριο, αφήνει στον Αγαδάκο, φάουλ είναι από τον Μακάριο. Συμπαίχτες παλιότερα, πολύ παλιά στις μικρές εθνικές ομάδες, οι δυο τους. Ούτε ο Μακάριος είναι έτοιμος, ακόμη αναρώνει από την αρθροσκόπη στην οποία είχε υποβληθεί. Αυτός και ο Γκόλεμαντς παίρνουν θέση στον πάγκο και στην θέση τους περνούν ο Νάτσφεϊ και ο Καλαϊτζίδης. Μόλις η τρίτη βολή του παιχνιδιού, 2-2 έχει ο Άρης με τον Αργυρόπουλο, χωρίς βολή είναι ακόμη ο Πανελλήνιος, ο οποίος έχει το εξαιρετικό 80% στα τρίποντα, 0-3 τρίποντα, αντίθετα ο Άρης έχει 8-16 τρίποντα και 3-5 τρίποντα, μόνο για μόνο το γεγονός ότι ο Άρης έχει σουτάρει 21 φορές και ο Πανελλήνιος 13, σε συνδυασμό και με τα λάθη που έχει κάνει ο Πανελλήνιος, εξηγούν τη διαφορά, κύριε Δοξάκη, νομίζω. Έχει μεγάλο πρόβλημα ο Πανελλήνιος, υπάρχει εκνευρισμός, όπως είπαμε και πριν, μετά το πρώτο δεκάλεπτο, βλέπετε τη δυνατή άμυνα που παίζει ο Άρης, δεν αφήνει ούτε μία μπάλα να πέσει κάτω. Ο Αγαδάκος στο στόπ και φάουλ από τον Νάτσο για να σταματήσει τον εφηδιασμό, ενώ όπως μας μεταφέρει ο Δημήτρης Χρυσάνθης, ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Ηλία Ζούρου, δεν υπάρχουν στο παιχνίδι, είπε ο προπονητής του Πανελλήνιου, θέλοντας και ο ίδιος να βρει εξήγηση για την κακή εικόνα της ομάδας του. Άλλο μάτς παρακολουθούμε τα πρώτα 5 λεπτά, με τον Άρη να είναι κυρίαρχος και τον Πανελλήνιο να προσπαθεί να σταθεί. Ο Μπάρλος με τον Νάτσφεϊ, ο Τσαλντάρης με τον Νούλεϊ, θέλει να πάρει το σκρίν από τον Αγαδάκο. Ελευθερώνεται ο Τσαλντάρης, όμως ο Νάτσφεϊ μαζεύει. Ο Γκράντι υπό την πίεση του Κλάρκ, φάουλ. Και συστάσεις αμέσως να μην διαμαρτύρεται ο κύριος Ζούρος, καθώς ο διαιτητής υπέδειξε αμέσως την παράβαση, την οποία βλέπετε εδώ με το χέρι. Ο Κίγι Κλάρκ κάνει φάουλ στον συμπατριώτη του. Νάτσφεϊ για τον Όστοιτς. Σαλαϊτζίδης ελευθερώνεται, θέλει να περάσει έξω, λίγο έλειψε να κλέψει και πάλι ο Μπάρλος. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Πανελληνίου, φάουλ από τον Αγαδάκο. 2-4 τα φάουλ στην δεύτερη περίοδο, 2 για τον Άρη, 4 για τον Πανελλήνιο. Βλέπετε πώς θέλετε να περάσει το σώμα του μπροστά από τον Όστοιτς. Ο Λάζαρος Αγαδάκος υποπίπτει στην παράβαση και παίρνει τώρα θέση στον πάγκο με τον Σέκουλιτς να είναι και πάλι στην πεντέδα του Άρη. 29-16, 7 λεπτά πριν την συμπλήρωση του ημιχρόνου. Νούλεϊ περνάει από τον Ηλιάδη, goal foul για τον Πανελλήνιο για ανάσα, 29-18 και ο Αυστραλός έχει την ευκαιρία για μία βολή, ίσως το φιλί της ζωής, κύριε Δοξάκη, αυτό για τον Πανελλήνιο που δυσκολεύεται πολύ στην επίθεση. Ήταν το πρώτο εύκολο καλάθι που είδαμε τα τελευταία τουλάχιστον 10 λεπτά που έβαλε ο Πανελλήνιος. Θα ήθελα να σημειώσω την πολύ καλή άμυνα που παίζουν στο Γκράντι παίκτες του Άρη με αλλαγές. Με αποτέλεσμα τον έχουν αφήσει μόνο στους 4 πόντους. 29-18 καθώς ο Αστραλός αστόχησε. Ο Καλαϊτζίδης κλέβει από τα πόδια του Ηλιάδη και η μπάλα. Ξανά η φάση. Με τον διαιτητή να είναι μπροστά. Το τρίτο λάθος του Άρη είναι. Αυτό μπορεί να σημαίνει και πολλά. Μόλις το τρίτο λάθος του Άρη, 11 έχει ο Πανελλήνιος. Ενώ ήδη έχει φτάσει στα 10 κλεψίματα ο Άρης, εντυπωσιακό πράγμα το στατιστικό. Καλαϊτζίδης για τον Όστοιτς, ωραία η πάσα στον Γκράντι. Πάλι βρήκε τον δρόμο για το καλάθι ο Πανελλήνιος, 29-20, φέρνει τη διαφορά κάτω από τον διψήφιο στους 9 πόντους και δείχνει να ξυπνάει. Πέρα μικρό σερί 4-0, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι 6-20 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Κλάρκ υπό την πίεση του Γκράντι, ο Σέκουλιτς
Πάλι ο Κλάρκ τρυπάει την άμυνα του Πανελληνίου. Σέκουλιτς απομακρύνεται και αυτό είναι καλάθι που κόβει τα πόδια των αντιπάλων, καθώς μπήκε ακριβώς με τη λήξη των 24 δευτερολέπτων. Δείτε ξανά στο replay του σκηνοθέτη μας Γιάννη Τατσόπουλου την εντυπωσιακή προσπάθεια του Μαυροβουνίου. Είναι το δεύτερο καλάθι. Το πρώτο που σούταρε ο Αγαδάκος στη λήξη και το δεύτερο καλάθι του Σέκουλιτς. Ο Στοϊτς κάνει βήματα τώρα. Ακόμη ένα λάθος για τον Πανελλήνιο. Εδώ βλέπετε πως δεν έσκασε την μπάλα ο Στοϊτς. Πάμε στον Γιώργο Τότσικα στον πάγκο του Άρη. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι είμαστε σίγουροι, πεπισμένοι πλέον σήμερα, ότι η πρώτη λέξη που πρέπει να έμαθε ο Ανδρέα Ματσόν στα ελληνικά μετά, το καλημέρα είναι το άμυνα. Το έχει πει πάνω από 50 φορές μέχρι τώρα στα ελληνικά, σε άπτεστα μάλιστα. Ωραία άμυνα από τον Γκράντι, ακόμη μια εφαρμογή του νέου κανονισμού. Και εδώ ο Καβέλ κάνει αυτό που δεν χάνεται. Τελικά παίρνει το φάουλ απ' έξω, χωρίς βολές από τον Σλοβάκο. Είδαμε πως έπεσε ο Κλάρκ πάνω στη γραμμή της μεσαίας στη σέντρα που χωρίζει τα δύο καλάθια. Παλιά θα ήταν μπρος πίσω αυτό, αλλά με τους νέους κανονισμούς οι διαιτές έδωσαν συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουν αλλάξει λίγο οι κανονισμοί, σιγά σιγά πιστεύω και οι τηλεθεατές θα τους μάθουν. Βλέπουμε είναι η πρώτη φορά που βγαίνει ο Γκράντι έξω. Έχει κουραστεί, παρόλο την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε να κλέψει την μπάλα. Είδαμε ότι αμυντικά οι υπόλοιποι παίκτες του Πανελληνίου δεν λειτουργήσαν και βρέθηκε μόνος του ο Καβέλ για να σουτάρει. Το 31-20 παραμένει, 5-38 πριν να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. 32-20 τώρα. Ραντένοβιτς που επανήλθε στη θέση του Όστοιτς, ο Καλαϊτζής πέρασε στη θέση του Γκράντι. Καλαϊτζής καθώς γλιστράει ο Καβέλ. Ψάχνει τον Νούλεϊ, προσπαθεί να βγει από τα σκρίν και την πίεση του Τσαλδάρη, παίρνουν την μπάλα ο Αυστραλός. Ο Νάτσβεϊ για τον Ραντένοβιτς παίζει με πλάτη τον Σέκουλιτς. Γυρνάει ωραία, αλλά βρίσκει τείχο μπροστά του. Καλαϊτζίδης για τρεις. Πατάει η γραμμή, λέει ο Μουζάκης, 32-22. Στους 10 ο Πανελλήνιος. Ο Κλάρκ παίρνει μόνος την επίθεση και ο Ραντένοβιτς κατεβάζει τον rebound. Καλαϊτζίδης για τον Καλαϊτζί, θέλει να τρέξει ο Πανελλήνιος. Για τρεις ο Καλαϊτζής, ένα γήπεδο που ξέρει καλά, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Τσαλδάρης. Έχασε την ευκαιρία ο Πανελλήνιος εδώ να μειώσει τους 7 και να δώσει άλλο ενδιαφέρον, άλλο χαρακτήρα στο παιχνίδι. 4-40 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. 5 δευτερόλεπτα για τον Άρη για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. 3-2, ο Γκαβέλ για 3. Ο Καλαϊτζής μαζεύει. Ο Νάτσβεϊ βάζει την μπάλα στο παρκέ, έχει μπροστά του τον Νέλσον. Για τον Καλαϊτζίδη, παίρνει την βασική γραμμή, γυρνάει ο Νάτσβεϊ. Καλαϊτζίδης με σφαλιάρα πετάει την μπάλα έξω στον Καλαϊτζί. Νέα επίθεση για τον Πανελλήνιο. Ο Άρης φαίνεται να έχει χάσει λίγο τη φρεσκάδα που είχε πριν, αλλά ο Πανελλήνιος είναι πάλι στους 10 πόντους. Και παραμένει εκεί γιατί ο Νάτσβεϊ κάνει ένα σχετικά εύκολο καλάθι. Σαλδάρης προσποιείται για τρεις. Έχει μπροστά του τον Καλαϊτζή. Οργανωμένη επίθεση για τον Άρη. 14 λεπτά ακόμη. Παίρνει το σκρίν από τον Σέκουλιτς. Εκεί που πετάει την μπάλα. Ίσως έκανε και βήματα ο Σέκουλιτς. Για τρεις. Και πάλι στη λήξη του χρόνου από τον Νέλσον. Αυτή τη φορά δεν είχε επιτυχία η προσπάθεια των παικτών του Άρη. Ραντένοβιτς ήθελε τον goal foul. Πήρε μόνο το foul. Time out και επιστρέφουμε στο Μαρούσι. Στα κλεψίματα 10-2 και στα λάθη 3-12. Αντίστοιχα βέβαια και στις ασίστ 7-4. Αν και ο Πανελλήνιος στα τελευταία λεπτά φαίνεται πως έχει βρει σχετικά το δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Αλλά και ο Άρης δεν φαίνεται να είναι τόσο φρέσκος όσο ήταν στην αρχή και με τόση διάθεση για άμυνα. Θα έλεγα, κύριε Δοξάκη, ότι ουσιαστικά βλέπουμε δύο διαφορετικά παιχνίδια, ένα μέχρι το 5ο λεπτό και ένα από εκεί και πέρα, με τον Πανελλήνιο να θέλει να δώσει μια τρίτη νέα μορφή στην αναμέτρηση από εδώ και πέρα. Ναι, το μάτς είναι δύσκολο, το είπαμε από την αρχή. Δεν σημαίνει ότι ο Άρης, επειδή έχει χτίσει μια διαφορά 10 πόντων, έχει τελειώσει το μάτς. Μπορεί ο Πανελλήνιος είναι σε τέτοια κατάσταση με το υλικό που έχει να γυρίσει το μάτς. Απλώς θέλει λίγο περισσότερο υπομονή στην επίθεση, να μην είναι βιαστικές, να είναι αποτελεσματικοί, γιατί είδαμε πριν από λίγο έχασε το καλάθι από κάτω, και να σφίξουν λίγο στην άμυνα, πράγμα που το δείξαν στα τελευταία λεπτά.
Πάμε στο Γιώργο Τότσικα στον πάγκο του Άρη πρώτα. Δύο πράγματα ζήτησε ο Αντρέα Ματζόν. Μεγαλύτερη, περισσότερη κυκλοφορία της μπάλας και ενεργοποίηση του μεγάλου όπλου που μέχρι τώρα δεν το είδε, του Κλάρκ. Αυτά τα δύο πράγματα ήταν τα κεντρικά σημεία από αυτά που ζήτησε ο Αντρέα Ματζόν. Πάμε και στο Δημήτρη Χρυσάνθη, στον πάγκο του Πανελληνίου. Σαφώς πιο ήρεμος και ικανοποιημένος ο Ηλίας Ζούρος, βλέποντας ότι ο Πανελλήνιος ήταν πιο σοβαρός αυτό το διάστημα. Αφού πρώτα έδειξε ένα επιθετικό σύστημα στους παίκτες του, επανέλαβε ότι η άμυνα είναι το κλειδί για να γυρίσει εντελώς το μάτς και τους είπε σε πολύ ήπιο τόνο ότι το παιχνίδι γυρίζει και ότι θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι έτσι ώστε να μπορέσουν να το γυρίσουν εντελώς και να αντιστρέψουν την εικόνα που μέχρι τώρα υπάρχει στον αγώνα. Μάλιστα, 32-23, Άρης Πανελλήνιος, 3-20 πριν το τέλος. Ο Νέλσον έχει μπροστά του τον Γκόλεμαντς, παίρνει μόνος την προσπάθεια, γυρίζει τον Σέκουλιτς, η μπάλα είναι για τον Πανελλήνιο. Εδώ είδαμε καλή λειτουργία της άμυνας, βοήθησε ο Καλαϊτζίδης με αποτέλεσμα να κάνουν λάθος η ομάδα του Άρη. Αρχίζει να ξυπνάει πιστεύω ο Πανελλήνιος στην άμυνα και γι' αυτό είναι και ευχαριστημένος και ο κόσμος. Και είδαμε ότι ο Άρης είχε επιχειρήσει 2-3 φορές αυτή την πάσα στον ψηλό, που τις προηγούμενες 2 ήταν καθαρά αποτύχει το ότι σώθηκε η μπάλα για τον Άρη. Πραγματικά. Λάθος από τον Καλαϊτζή εκεί, παρακινδυνευμένη η πάσα στον Ραντένοβιτς, κλέβει ο Άρης με τον Κλάρκ να θέλει να βγάλει τον εφνιδιασμό έστω και δευτερεύοντα. Έχει επιστρέψει όμως ο Πανελλήνιος και αναγκάζει τον Αμερικανός να βγει έξω, να πάει σε οργανωμένη επίθεση 13 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωσή της. Ο Κλάρκ έχει ξεμείνει με τον Γκόλεμαντς και ίσως προσπαθήσει να πάρει την προσπάθεια. Αυτό κάνει αλλά πολύ μακριά. Ο Νούλεϊ βοηθάει στο rebound και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ραντένοβιτς. Καλαϊτζίδης για τον Γκόλεμαντς. Πιέζεται από τον Νέλσον, γυρίζει ωραία, βγάζει έξω και πάλι στον Νούλεϊ τον πρώτο σκόρο του Πανελληνίου με 6 πόντους. Τους κάνει 8 τώρα. 32-25. Ο Πανελλήνιος στους 7. Δείχνει μια υπομονή ο Πανελλήνιος στην επίθεση, προσπαθεί να βρει τις κατάλληλες επιλογές. Δεν παίζει και ο Γκράντι μέσα, έχουν υπομειστεί οι άλλοι παίκτες το σκοράρισμα. Αλλά βλέπουμε ότι και ο Άρης δεν είναι καλές επιλογές. Δηλαδή ο Κλάρκ που βρέθηκε με το ψηλό αντί να προσπαθήσει να διεισδύσει σούτερα από τα 10 μέτρα. Ο Τσαλδάρης δίνει τη λύση έξω από τη γραμμή των 6-25, 35-25 με τον Δημήτρη Τσαλδάρη να έχει το απόλυτο. 3 στα 3 τρίποντα, ενώ έχει χάσει και τα 4 σουτ που έχει κάνει 2 πόντων. Σαν κάτι να παθαίνει μέσα από τη γραμμή. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει πόντους και από τον Σέκουλιτς, έχει 8, 9 πόντους έχει ο Τσαλδάρης, 5 ο Κλάρκ. Αντίθετα, ο Πανελλήνιος έχει τον Νούλεϊ στους 8 και το μεγάλο του όπλο τον Γκράντι στους 6. Ο Γκράντι, ο οποίος έχει παίξει 14-22, 14-22 δευτερόλεπτα και τώρα παίρνει πάλι θέση στον αγωνιστικό χώρο με τον Καλαϊτζίδη να κάθεται στον πάγκο. Καλαϊτζής και 35-26 με την πρώτη εύστοχη βολή. Είπαμε ότι ο Γιώργος Καλαϊτζής τα ξέρει καλά τα καλάθια εδώ. Ναι, ήταν τα τελευταία χρόνια στον Άρη. Έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο στην ομάδα του Άρη. Ο Πανελλήνιος πιέζει σε όλο το γήπεδο τώρα. Αλλά ο Κλάρκ δίχως πρόβλημα κατεβάζει την μπάλα παρά την πίεση. Ο Νέλσον, ο Τσαλδάρης χάνει την μπάλα. Ο Νέλσον διορθώνει, θέλει να μπει μέσα, αφήνει έξω. Μόνος του είναι ο Κλάρκ και αυτό το πληρώνει ο Πανελλήνιος. 38-27 και πάλι σε διψήφια τιμή διαφορά στους 11 για τον Άρη. Ραντένοβιτς με τον Σέκουλιτς. Ο Γκράντι θέλει να ολοκληρώσει μόνος του. Τραβηγμένη λίγο από τα μαλλιά αυτή η προσπάθεια, αλλά ο Γκράντι έχει δείξει ότι τις έχει αυτές τις φάσεις. Τώρα δεν τα κατάφερε. Καλαϊτζής πάντως, καθώς η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Γκόλεμαντς, εκεί που βρίσκεται και τώρα. Ραντένοβιτς. Καλαϊτζής παίρνει το screen και σουτάρει. Και πάλι όμως δίχως επιτυχία για τον Πανελλήνιο. Ο Σέκουλιτς κατεβάζει ακόμη ένα rebound. Και ο Κλάρκ στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ο Κλάρκ ελευθερώνεται. Αυτό ήταν πιο εύκολο από το προηγούμενο που έβαλε. Προσπάθεια αυτοθυσίας από τον Σέκουλιτς. Δεν κατάφερε να προφτάσει όμως. Και time out. Yeah.
επιστροφή στο Αλεξάνδριο. Και αυτό που συζητούσαμε τον Γιώργο Δοξάκη πριν βγούμε στον αέρα ήταν διαφορά και στα τρίποντα, όπως μπορείτε να δείτε, 50% Άρης με 5 στα 10. Κανένα εύκολο Πανελλήνιο σε 5 προσπάθειες. Και λέγαμε, Γιώργο, ότι όταν συμβαίνει αυτό, τότε κλείνει άμυνα στους ψηλούς και έτσι δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις από χαμηλά. Σωστά, είναι λογικό να κλείσει μέσα η άμυνα. Δεν έχει την ψυχολογία ο παίκτης για να σουτάρει. Επίσης ήταν και σουτ τα οποία, τα τρίποτα του Άρη, τα οποία ήταν μόνα τους, μπήκανε, αμέσως ψυχολογικά πέφτει η άλλη ομάδα. 32 σχεδόν 33 δευτερόλεπτα, 32,3 για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο, 38-27, ο Πανελλήνιος είχε μειώσει και στους 7 πόντους, δείχνοντας ότι ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, αλλά ο Άρης βρήκε λύσεις από μακριά, με ελεύθερα πάντως σουτ. Και έτσι το 38-27 είναι το αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Να πάμε στο Γιώργο Δόξκα, καθώς ολοκληρώθηκε το time out για τον Άρη. Όχι, λάθος. Να μην γίνει το παραμικρό λάθος. Ήταν οι συνοπτικές οδηγίες που έδωσε ο Αντρέας Ματσόν, ο Αντρέα Ματσόν, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ότι θέλει να κλείσει με διψήφιο αριθμό πόντων στη διαφορά το ημίχρονο. Φαντάζομαι, Δημήτρη Χρυσάνθη, περισσότερα πράγματα είπε ο Ηλίας Ζούρος και ακόμα εξακολουθεί να λέει στους παίκτες του. Τι κατάφερε να αλλιεύσει. Προσπαθεί να εξηγήσει πώς θα πρέπει να επιτεθεί ο Πανελλήνιος σε αυτή την τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου, εκτός από προόπτου βέβαια. Δείχνει ένα σύστημα το οποίο έχει ως πρώτη επιλογή στην επίθεση τον Ραντένοβιτς. Ο Ηλίας Ζούρος έχει ζητήσει να μπει μπάλα μέσα στο καλάθι, να εκδηλωθεί επίθεση μέσα στη ρακέτα με πρώτη επιλογή το Σέρβο. Αν δεν μπορεί να εκδηλωθεί επίθεση κατά αυτόν τον τρόπο, τότε θα βγει μπάλα στην περιφέρεια και θα επιδιώξει ο Πανελλήνιος να κάνει ένα καλό σουτ απέξω. Μπαίνει χρόνος περίπου 5-6 δευτερόλεπτα και για τον Άρη, αν εξαντλήσει όλο τον χρόνο ο Πανελλήνιος, ο οποίος έχει στη διάθεση του ακόμα 12 δευτερόλεπτα. Καλαϊτής θέλει να διέξει για το σκρίν ο Ραντένοβιτς. Εκεί θέλει να περάσει πάλι ο Καλαϊτής, αλλά δεν ήταν πάσα αυτή για ψηλό παίχτη. Και έτσι ο Άρης έχει 10,7 δευτερόλεπτα για τη δική του τελευταία επίθεση. Και ο Ματζόν παίρνει το time out για να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση. Κόσμο Γιώργο Δοξάκη να δίνει και αυτός προτερό παρόν. Θα έλεγα... Ενώ δεν περιμέναμε, συγγνώμη σε διακόπτω, ήταν λίγο παγωμένος ο κόσμος του Άρη. Ναι, πραγματικά ήταν παγωμένος λόγω του ότι βλέπαν τον αγώνα στα χαρτιά. Ήταν πρεμιέρα, υπήρχε άγχος, δεν ξέραν πώς θα εμφανιστεί η ομάδα. Ο Πανελλήνιος ήταν δυνατός, όλα αυτά που έχουμε προπεί. Αλλά είδαμε ότι ο Άρης έδειξε το πρόσωπο που θέλει ο coach του. Με δυνατή άμυνα έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του. Έχει διαμορφώσει μια διψήφια διαφορά. Βέβαια σε αυτό συνηγορεί η κακή εμφάνιση του Πανελληνίου με τα όσα έχουμε πει πριν, με τα λάθη, με τα στατιστικά, με τα τρίποντα. Αλλά θέλω να τονίσω ότι ο Γιώργος Καλαϊτζής δεν κάνει ένα καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής, γιατί περίμενα να πάρει περισσότερες προσπάθειες, να είναι καλύτερος οργανωτικά και να περνάει καλύτερες πάσες. Ο Καλαϊτζής, ο οποίος έχει μόλις 2 πόντους με 2 τριβολές, 2 χαμένα τρίποντα και ήδη 3 λάθη. Ναι, γιατί συνήθως όταν ένας παίκτης φεύγει από μια ομάδα, στατιστικά το καλό του παιχνίδι το κάνει με την προηγούμενη, από αυτή που έφυγε. Και είναι λίγο έτσι νευρικός, θα έλεγα. Δεν περνάνε σωστά οι πάσεις αυτές που θέλει. Και δεν έχει επίσης με ένα μεγάλο μειονέκτημα ο Πανελλήνιος και φαίνεται ψυχολογία. Δεν έχει το σουτ, δεν έχει σουτ αυτή τη στιγμή. Και όλο αυτό δείχνει την ψυχολογία του. Μια λέξη από τους δύο πάκους, Γιώργος Τότσικα. Όλα δείχνουν ότι ο Τσαλδάρης θα πάρει το τελευταίο σουτ σύμφωνα με αυτά που σχεδίασε, που είπε ο Αντρέα Ματσόν. Δημήτρη Χρυσάνθη. Μιλάμε στις αλλαγές και βοήθειες. Τσαλδάρης για τον Καβέλ. Κάνει την τρίπλα και περνάει προς τα μέσα. Άστοχο το σουτ. Σπρώχνει την μπάλα ο Ραντένοβιτς. Δεν μετράει το σουτ. Δεν μέτραγε ούτως ή άλλως. Ακόμη και αν έμπαινε από τον Παπα-Νικολάου σε αυτά τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, Άρης Πανελλήνιος 38-27 μετά τα πρώτα 20 λεπτά, με τον Άρη να έχει πρωταγωνιστές τον Τζαλδάρη με 9 πόντους και το απόλυτο στα τρίποντα, και τον Κλάρκ με 8, ενώ έχει πάρει πόντους και από τον Σέκουλιτς. Αντίθετα, Γιώργο Δοξάκη, ο Πανελλήνιος βλέπουμε τον Νούλη να έχει 8, τον Γκράντι να μην είναι σε τόσο καλή μέρα, να έχει 6 πόντους με 3 στα 6 εντός παιδιάς, 3 στα 5 δίποντα, ένα χαμένο τρίποντο, χωρίς ακόμη να έχει εκτελέσει πολύ. Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι έχει μπει με κακή ψυχολογία ο Πανελλήνιος μετά το πρώτο πεντάλεπτο του ημιχρόνου. Τα λάθη, θα έλεγα, τα κλεψίματα του Άρη έχουν ρίξει την ψυχολογία του, δεν βρίσκεται.
με πακόλουθο να, έχουμε, να έχει αυτό το πρόβλημα και να έχει πάρει στους 11 πόντους διαφορά. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, σύντομη διακοπή τώρα. Γελάνε. Θα σας μιλήσω όπως πάντα με ειλικρίνη. Σατιρίζουν. Το απόλυτο τίποτα. Το eyeliner, βρε γόρι μου. Τι το βλέπει. Η πρώτη βουλευτής Bonnie Tyler. Όταν έπεσε ο γενικός. Το πότε θα παίξω και τι είναι δικό μου θέμα. Οι καλεσμένοι παράξενοι. Εκεί που σβήνει ο βοριάς. Η μουσική παράξενη. James. Υπάρχει και αυτή η τηλεόραση. Ράδιο Αρβίλας. Καθημερινά στις 6 παρατέταρτο στον Αντένα με τον Αντώνη Κανάκη και τον Γιάννη Σερβετά. Η Θεσσαλονίκη ρολάρει πάλι, γι' αυτό κούνα το κεφάλι. Επιστροφή στο Αλεξάνδριο, εσείς βλέπετε το μάτς, τα πρώτα 20 λεπτά με αριθμούς και η διαφορά. Η ουσιαστική έγκυται στα λάθη. 4 ο Άρης, 14 ο Πανελλήνιος, 11 κλεψίματα ο Άρης, 2 ο Πανελλήνιος. Υπάρχει και διαφορά βέβαια στα σούτ 3 πόντων, όπου δεν υπάρχει εύκολο για τον Πανελλήνιο, 5 για τον Άρη. Περισσότερα θα πούμε σε λίγο που θα επανέλθουμε για να περιγράψουμε το δεύτερο μέρος. Σε δύο ομάδες να έχουν βγει στο παρκέ. 6,5 περίπου λεπτά ακόμη για να μπούμε στο, να σφυρίξουν οι διαιτητές για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Τότσκα, ο οποίος έχει μαζί του μια γνώριμη φιγούρα, έστω και αν δεν είναι τόσο μπασκετικός. Δείχνει ότι εδώ στα επίσημα αγαπάει και τον μπάσκετ. Βασίλης Δημητριάδης και Γιώργος Τότσκας. Δίπλα μας πράγματι ο Βασίλης Δημητριάδης. Δεν έχει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σήμερα. Παίζει εθνική σε λίγες ώρες. Βασίλη, δεν νομίζουμε ότι ο κόσμος χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ένας μεγάλος κανονιέρης των γηπέδων, των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Τι ζητάει στον μπάσκετ? Δεν είναι πρώτη φορά που έρχομαι στο παλέ. Έρχομαι συχνά και βλέπω την ομάδα πάση του Άρη. Μου αρέσει. Είναι μια ομάδα που διαθέτει πολύ ταλέντο, ένα καλό προπονητή και πιστεύω ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά πάρα πολύ καλή για τον Άρη. Τον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να βλέπω τα σπορ. Το μπάσκετ είναι ένα σπορ που μου αρέσει. Σε αυτό το γήπεδο θαυμάσαμε τη μεγάλη ομάδα του Άρη που αγάπησε όλη η Ελλάδα. Όποτε μου δίνετε ευκαιρία, έχουμε και παρακολουθώ την ομάδα. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ναι, είναι πράγματι εντυπωσιακή. Ο κόσμος του Άρη είναι ξεχωριστό, ξέρει να δημιουργεί μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Είναι ένα παιχνίδι που χαίρεσαι να απολαύσει ένα παιχνίδι. Να ευχηθούμε και εμείς να απολαύσουμε και το δεύτερο. Μια ερώτηση μόνο, μια πρόβλεψη θέλουμε για την εθνική το βράδυ. Ωραία. Μια ερώτηση και από τον Γρηγόρη τον Παπαβασιλείου. Μια πρόβλεψη για την εθνική. Απόψε 9.30 ώρα η Ελλάδα με τη Μολδαβία, τι βλέπεις? Η εθνική δείχνει μια πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα στα πρώτα παιχνίδια. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή. Θα κερδίσουμε σήμερα και εύχομαι να έχουμε ανάλογη συνέχεια, γιατί πράγματι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη την εθνική ομάδα να πρωταγωνιστήσει και να πάει στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Τότσκα και τον Βασίλη Δημητριάδη για αυτή τη συνέντευξη. Επιστρέφουμε στο Μαρούσι. Περιγραφή του δευτέρου μέρους, ακόμα ζεσταίνονται οι ομάδες, περίπου 3 λεπτά έχουμε ακόμη για να σφυρίξουν οι διαιτητές στην έξω του δευτέρου μέρους. Ο Γιώργος Τότσκας έχει δίπλα τον Άρη Γρηγοριάδη. Τον Γρηγοριάδη τον βλέπω ψηλό. Πρέπει να έπαιζε μπάσκετ Μητρός, έτσι? Πριν το ρωτήσαμε, αλλά μας το πει και ο ίδιος. Άρη, δεν ξέρω αν έπαιζες μπάσκετ πιο Μητρός, αν σου αρέσει το μπάσκετ? Ναι, φυσικά μου αρέσει το μπάσκετ. Μικρός ασχολιόμουν, αλλά έπρεπε να διαλέξω μεταξύ μπάσκετ και κολύβηση, βιάζεται την κολύβηση. Τι θέση έπαιζε? Έπαιζα συνήθως πεντάρι, επειδή μου ήρθε το ψηλός, ναι. Σήμερα πώς βλέπεις τον Άρη, κολυμπάει καλά στα βαθιά νερά της πρεμιέρας? Μια χαρά, πολύ ωραία άμυνα, πολύ μου άρεσε. Και ελπίζω να συνεχίσει το ίδιο καλά και στο δεύτερο μήνα. Την ατμόσφαιρα, νομίζω είναι από τις σημαίες που χαίρεται ο κόσμος να ζείτε τις στιγμές στο μπάσκετ, στον αθλητισμό γενικότερα. Ναι, είναι και πολύ ωραίο το κλίμα εδώ. Είναι και πρεμιέρα, ο Άρης πάει καλά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς λοιπόν που ο Άρης Γρηγοριάδης διάλεξε την κολύμβηση και όχι τον μπάσκετ και μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες. Οι ωραίες παρουσίες, όπως βλέπετε, δεν έλειψαν ποτέ από το Αλεξάνδριο. Και πάντα μαζί μας στο σχολείο του αγώνα ο Γιώργος Δοξάκης, παλέμαχος βασιμπολίστας εδώ του Άρη, ξέρει καλά την ατμόσφαιρα. Και βλέπουμε και την διαφορά, 25-14 η πρώτη περίοδος, 13-13 η δεύτερη περίοδος. Η πρώτη περίοδος, κύριε Δοξάκη, ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά μέχρι τώρα. Πραγματικά, το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου εκτόξευσε τη διαφορά στους 11 πόντους. Το πάλεψε στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Πανελλήνιος, δυνάμωσε λίγο την άμυνά του, αλλά είδαμε καθοριστικά τρίποντα του Άρη να ανοίγουν πάλι την ψαλίδα.
Νομίζω το δεύτερο ημίχρονο θα είναι στο ίδιο περίπου μοτίβο. Το Πανελλήνιο να παλεύει να μειώσει τη διαφορά και τον Άρη να κρατήσει ή αν μπορέσει να αυξήσει και όλα στη διαφορά. Ιδιαίτερη αναφορά χρήζει το γεγονός ότι το μάτς στην πρώτη περίοδο ήταν 14-14 και ξαφνικά πάτησε τον γκάζι ο Άρης και ο Πανελλήνιος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει, γιατί βλέπουμε ότι η άμυνα είναι η λέξη που χρησιμοποιούν πιο πολύ και οι δύο προπονητές, αλλά κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο έπιασε τόπο από πλευράς γηπεδούχων. Και βέβαια η διαφορά, όπως μου δείχνεις τώρα, εκτός αέρα και στα λάθη και στα κλεψίματα. Σωστά, σωστά. Εντάξει, το ξέρουμε το μοτίβο που λένε όλοι οι προπονητές, ότι η άμυνα δίνει τις νίκες. Το θέαμα είναι για τον κόσμο να το βλέπει και τα λοιπά. Άμα συνδυάζονται και τα δύο είναι ακόμα καλύτερα βέβαια. Είδαμε και στα στατιστικά, είδαμε και τι έγινε και στα δύο παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί ήδη. Ο Ολυμπιακός πέρασε πανηγυρικά από το Εγάλεο 65-90. Δείχνει ότι θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος για τον Παναθηναϊκό εφέτος. Ναι, είπαμε στην αρχή, είναι πρωτάθλημα πολλών ταχυτήτων. Οι δύο ομάδες αυτές έχουν ουσιαστικά ξεχωρίσει πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα έχουν ένα δικό τους μίνι πρωτάθλημα. Οι υπόλοιπες, όπως είπαμε, θα παραδείξουν Ευρωλίγκα και κάποιες άλλες να διατηρηθούν στη μέση, ό,τι μπορέσουν να φτάσουν περισσότερο, και κάποιες οι οποίες θα προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Είδαμε ακόμη ένα αποτέλεσμα που ίσως προξενήσει έκπληξη, 67-66. Τελικά νίκησε η Ολύμπια, αλλά τα Τρίκαλα το πάλεψαν μέχρι τέλους. Είναι μεγάλη επιτυχία να φανταστούμε ότι τα Τρίκαλα είναι με ένα ξένο, ότι ανέβηκαν πρώτη φορά στην κατηγορία, ήταν άπειρα, ενώ η Ολύμπια έχει μια πολύ καλή παρουσία εδώ και αρκετά χρόνια. Όντως το σκορ είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό δείχνει ότι το πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερος ανταγωνιστικό και είναι ιδιαίτερη χαρά και για μας που επιστρέφουμε στο μπάσκετ, και το μπάσκετ επιστρέφει στον Αντένα μετά από 11 χρόνια, και ευτυχώς έχουμε και τη χαρά να βλέπουμε εξαιρετικό παιχνίδι και σήμερα. 38-27 Άρης Πανελλήνιος μετά τα πρώτα 20 λεπτά, και να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο μέρος. Για τον Άρη η πεντάδα είναι ο Κλάρκ, ο Τσαλδάρης, ο Γκαβέλ, ο Σέκουλιτς και ο Νέλσον, ενώ για τον Πανελλήνιο ο Καλαϊτζίδης, ο Γκράντι, ο Νούλεϊ, ο Γκόλεμάτς και ο Ραντένοβιτς. Βλέπουμε και τη διαφορά που δεν έμεινε ο κόουτς ευχαριστημένος με τον Καλαϊτζί και δεν το ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είχες επισημάνει πολύ σωστά στο τέλος του πρώτου. Ο Νέλσον να κάνει την κίνηση του Τσαλδάρης, αλλά ο Αμερικανός δεν είχε ευκαιρία την πάσα. Ο Κλάρκ τώρα ξεφεύγει το μαρκάρισμα του Γκράντι. Λίγο έλειψε να κλέψει ο Καλαϊτζίδης. Συγκράτησε ο Τσαλδάρης και πέτυχε το πρώτο καλάθι του δευτέρου μέρους. 40-27. Ο Άρης ισοφαρίζει την μεγαλύτερη διαφορά της αναμέτρησης, 13 πόντους στις αρχές του δευτέρου μέρους. Θα ήθελα να επισημάνω την κεκτημένη ταχύτητα του Δημήτρου Τσαλδάρη από την Εθνική. Με το κάλεσμα έχει ανέβει αρκετά και το βλέπουμε και αυτό σήμερα. Στα ίσια η τάπα από τον Σέκουλιτς, αλλά επιμένει ο Ραντένοβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται και για φάουλ. 40-29, ο Πανελλήνιος και πάλι στους 11. Ο Νέλσον για τον Τζαλδάρη, ζητάει την μπάλα ο Σέκουλιτς, προτιμάει έξω στον Κλάρκ. Παίρνει αυτό στο σκριν και μένει με τον κόλεμα. Έχει γίνει 4-5 φορές το παιχνίδι αυτή η φάση. Από πολύ μακριά ο Νέλσον, ο Καλαϊτζίδης πρόχνει την μπάλα στον Ραντένοβιτς. Ο Νούλεϊ που πριν προσπάθησε αλλά έχασε το σούτ μόνος του, αλλά εντυπωσιακή άμυνα από τους παίκτες του Άρη, διχογνωμία για τους διαιτητές. Τελικά η μπάλα για τον Άρη και όχι για τον Πανελλήνιο. Ο Κλάρκ σταματάει την τρίπλα για τον Νέρισον και αυτός τον Τζαλδάρη. Ο Γκαβέλ για τον Κλάρκ και πάλι. Παίρνει το σκρίν από τον Γκόλεμάτς και βρίσκει ελεύθερο τον Νέλσον. Ξεπερνάει αυτό τον Γκόλεμάτς. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα επέκταση του Άρη και εύκολα το καλάθι από τον Σέκουλιτς. 42-29. Ο Σέκουλιτς κάνει τη δουλειά που πληρώνεται καλά. 5-6 τίποτα και 10 πόντι από τον Μαυροβούνιο. Και όπως με μεταφέρει ο Δημήτρης Χρυσάνδης της πρώτης αντιδράσης του Ηλία Ζούρου, δεν μπορούμε να παίξουμε άμυνα, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, λέει ο προπονητής του Πανελληνίου. Ο Γκαβέλ παίρνει το rebound και τρέχει στον εφηδιασμό. Ωραία βγάζει, αλλά ο Νέλσον πάνω στον κόλεμάτς. Ο Νούλεϊ τώρα ευκαιρία για τον Πανελλήνιο, έχει μπροστά τον κοντύτερο Κλάρκ. Έρχεται και βοήθεια από τον Τσαλδάρη. Ο Νούλεϊ τελικά χάνει, αλλά η μπάλα και πάλι για τον Πανελλήνιο. Οι δύο ομάδες, κύριε Δοξάκη, θέλουν να τρέξουν, αλλά μερικές φορές είναι βιαστικές.
Εγώ θα ήθελα να επιβόλαια λάθη. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι χαριτολογώντας. Άμα είχα μια κάμερα η οποία έδειχνε το goal του Πανελλήνιου, τον κύριο Ζούρου, θα βλέπει κάποιες γκριμάτσες και κάποιες απογοητεύσεις όπως αυτή τη στιγμή. Ο Καβέλ κλέβει από τον Κόλεματς, φάουλ χωρίς καλάθι. Ο Κόλεματς διαμαρτύρεται στον κύριο Μουζάκη. Εδώ ξανά βρήκαν τα πόδια τους, εκεί έδωσε την παράβαση ο διαιτητής. Ο Κόλεματς διαμαρτύρεται ότι δεν είχε πρόθεση να κάνει φάουλ. (Συσχελίδι) 43-29 με τον δεύτερο πόδο του Σλοβάκου στην αναμέτρηση, είχε ακόμη ένα στον πρώτο, πάλι με βολή. Και 44-29 η διαφορά στους 15, 7-47 πριν ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Καλαϊτζίδης με τον πολύ κοντινό του Κλάρκ και δεν ξέρω αν θα τον πάει χαμηλά για να εκμεταλλευτεί αυτή τη διαφορά ύψους. Πρωτοπαρό κάνει λάθος, το οποίο διορθώνει ο Νούλη, παίρνει κεφάλαιο από τον Τζαλντάρη. Αμέσως σηκώθηκε από τον πάγκο ο Παπαμακάριος όταν είδε το λάθος του Καλαϊτζίδη ο Ζούρος. Το κατάλαβε και ο ίδιος και έχοντας χαμηλώσει το κεφάλι πηγαίνει αργά-αργά προς τον πάγκο του Πανελληνίου. Αν και υπήρχε η ευκαιρία για μισ μάτς εκεί με τον κατά πολύ κοντύτερο Κλάρκ. Ραντένοβιτς για τον Κόλεματς, ο Μακάριος. Οργανώνει την επίθεση του Πανελλήνιο και ζώνει από τον Άρη. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Καλά για πρώτη φάση. Χάνει ο Καβέλ όμως. Γκολ φάουλ για τον Ραντένοβιτς. 44-31 και δικαίωμα μιας βολής για τον Πανελλήνιο. Αν και λειτουργήσε εξαιρετικά στην πρώτη της αυτή δοκιμασία η ζώνη του Άρη, έγινε λάθος στη συνέχεια από τον Καβέλ και ο Αγαδάκος αναγκάστηκε να υποπέσει το φάουλ. Με το σώμα καθώς και τα χέρια ψηλά. Επιβολήθηκε ο Ραντένοβιτς και είχε εύκολο έργο του 44-31 και έχει την ευκαιρία για μία βολή ώστε να φτάσει και ο ίδιος να γίνει ο πρώτος παίκτης του Πανελλήνιου που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Και ο Γκράντι παραμένει στους 6 και πονοκεφαλιάζει τον Ζούρο, έτσι. Καβέλ. Με τον Νούλεϊ στην άμυνα βγαίνει ο Κλάρκ υπό την πίεση του Γκράντι. Θέλει να βγει από τα σκρίνια ο Τσαλντάρης, ο Αγαδάκος είναι εκεί για το σκριν. Ο Κλάρκ κρατάει έξω για τον Νέλσον. Κάνει λάθος αυτός, κλέβει ο Ραντένοβιτς. Ο Μακάριος για τον Γκράντι. Ανοιχτό γήπεδο με τον Αγαδάκο μπροστά του. Ο Γκράντι αναγκάζεται να γυρίσει πίσω ο Ραντένοβιτς. Και πάλι για τον Γκράντι. Έχει επιστρέψει ο Άρης και αναγκάζεται να πάει σε οργανωμένη επίθεση ο Πανελλήνιος. Man to man και πάλι για μια φάση ήταν η ζώνη. Ο Μακάριος για τον Κόλεματς. Υπό την πίεση του Νέλσον με το αριστερό γυρνάει πολύ ωραίο ο Σλοβαίνος για το 44-34. Στους 10 ο Πανελλήνιος που είχε βρεθεί λίγο πριν με 15 πίσω έκανε ένα μικρό 5-0 και επέστρεψε. Βλέπουμε όταν ο Πανελλήνιος παίζει σετ παιχνίδι και περνάει την μπάλα στους ψηλούς, αυτό που ζητούσε και ο κύριος Ζούρος, είναι πιο αποτελεσματικός. Αν περιορίσει λίγο τα λάθη νομίζω ότι θα έρθει ξανά κοντά στο παιχνίδι. Απλώς για τον Πανελλήνιο κάποια στιγμή πρέπει να του βγουν κάποια σούτ απ' έξω ώστε να ανοίξει λίγο και η άμυνα. Σωστά. Ο Νέλσον προσπάθησε να ευνηδιάσει τους παίκτες του Πανελλήνιου, επέστρεψαν τελικά αυτοί. 5-5 παιχνίδι με τον Αγαδάκο να πιέζεται από τον Ραντένοβιτς. Έχει βγει έξω από τα 6-5 ο Νέλσον. Ίσως έγινε επιθετικό φάουλ εκεί, παίζεται λένε οι διαιτητές. Τσαλντάρης για 3 υπό την πίεση 2 παιχτών, εύστοχος. 47-34, ο Δημήτρης Τσαλντάρης. Εδώ βλέπετε με τον αγώνα ότι ο Νέλσον πιθανότατα υπέπεσε σε αυτό το φάουλ. Ο Σέγκουλιτς, ο οποίος είναι έτοιμος να περάσει με διαφορετικά παπούτσια, όπως μας ενημερώνει ο Γιώργος Τότσικας. 47-34, Άρης Πανελλήνιος 5-52, πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Μακάριος από πολύ μακριά, υπό την πίεση του Αγαδάκου. Ο Καβέλ το rebound που μπορεί να μην τραβάει στο σκόρ αλλά κάνει άλλες δουλειές καλά, ιδίως στην άμυνα πάνω στον Γκράντι. Κλάρκ σταματάει την τρίπλα για τον Αγαδάκο. Ζητάει ο Τσαλντάρης, προτιμάει τον Νέλσον, τώρα έχει πάει πάνω του ο Γκράντι, ο Κλάρκ και πάλι με τον Κόλεματς. Βγαίνει πολύ μακριά, στα 7,5 μέτρα και χάνει το σουτ.
Ο Νούλη για τον Μακάριο. Έχει φύγει προς εμβιασμό ο Γκόλεμαντ. Δεν παίρνει την μπάλα όμως. Ο Μακάριος κρατάει. Θέλει να περάσει τον Γκράντι που έχει βάλει πλάτη τον Κλάρκ. Double team ξεφεύγει. Ο Μακάριος μέχρι μέσα και goal foul για τον Πανελλήνιο. 47-36. Μια προσπάθεια με τη σφραγίδα και το πάθος του Μακάριου που είδε ότι δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα στον Γκράντι όπως θα ήθελε για να εκδηλώσει την επίθεση ο Αμερικανός και προτίμησε να ολοκληρώσει μόνος του. Βλέπουμε ότι ο Μακάριος πόσο αργά πήγε στο drive, επηρεασμένος ακόμα από το πρόβλημά του που είχε. Δεν έχει αποθεραπευτεί τελείως από ό,τι φαίνεται. Αλλά μια και ο Πανελλήνιος έχει κρίσιμο αγώνα με την Βόνη. Κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, γι' αυτό πρέπει να πάρει παιχνίδια ο Μακάριος. Γι' αυτό μας έλεγε ο Ηλίας Ζούρος πριν την εξαναμέτρηση ότι όπως και να είναι θα παίξει για να πάρει χρόνο συμμετοχής, να βάλει λεπτά συμμετοχής στα πόδια του και να ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα τις επόμενες μια-δύο εβδομάδες. Αλλαγή με τον Μάρσαλ μέσα και τον Γκαβέλ έξω. Ένας ακόμα παίκτης που χρειάζεται χρόνο συμμετοχής, προερχόμενος από τραυματισμό. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμη για τον Άρη. 3-2. Η μπάλα στα χέρια του Τσαλδάρη. Ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Ο Αγατάκος παλεύει για το rebound και κερδίζει. Σέκουλης και Αγατάκος είναι υψηλή τώρα για τον Πανελλήνιο, για τον Άρη. Ραντένοβιτς και Κόλεμα για τον Πανελλήνιο. Ξανά έξω οι δύο ψηλοί του Άρη. Προσφέροντας κρίση στους περιφερειακούς και ο Τσαλδάρης δεν μεταλλεύεται. 50-37. Με τον Δημήτρη Τσαλδάρη να έχει 5 στα 6 τρίποτα και 17 πόντους, να είναι μακρά του Δευτέρου ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Ωραία η πάσα από τον Κόλεμαντς για τον Γκράντι, ίσως έγινε κεφάλι στην επαφή με τον Αγαδάκο. 50. Τσαλδάρης ο οποίος έχει ζητήσει αλλαγή, κατεβάζει την μπάλα. Περνάει ένα μέσα σε δύο, αναγκάζεται να γυρίσει έξω στον Κλάρκ. Και πάλι στο τέλος του χρόνου της η επίθεση του Άρη κλέβει ο Μακάριος. Ο Νούλε είναι δίπλα του, δεν τον βλέπει ο Μακάριος. Τώρα παίρνει την μπάλα από την εξαιρετική πάσα του Γκράντι. Και ολοκληρωμένος εμβιδιασμός για τον Πανελλήνιο 50-39. Το παιχνίδι μας προσφέρει εξαιρετικές φάσεις, εμβιδιασμούς αλλά και πολύ καλή άμυνα. Έχει φτάσει στους 9 πόντους και θα έλεγα ότι ο Μακάριος δίνει όντως μια άλλη πνοή αμυντική στο Πανελλήνιο, παρόλο που δεν είναι και 100% έτοιμος, γι' αυτό και μείωσε τη διαφορά στους 9 πόντους. Ο Μακάριος, ο οποίος τρεις φορές, ο Αγαδάκος τώρα για δύο τελικά πάταγε γραμμή, τρεις φορές χτύπησε την πόρτα εδώ στο Αλεξάνδριο, μία παλιότερα όταν πήγε τελικά στο Μακεδονικό, ακόμη μία όταν πήγε στον Ολυμπιακό και φέτος που πήγε στο Πανελλήνιο, μάλλον δεν είναι γραφτό του να φορέσει τα κυτρινόμαυρα. Η αντίδραση του Ζούρου στο σούτ του Αγαδάκου ήταν δεν γίνονται αυτά. Και όμως γίνονται. Ραντένοβιτς για τρεις. Ανάσα ζωής για τον Πανελλήνιο αυτό το σούτ. Από τον Σέρβο. Ο Κόλεμαντς διαμαρτύρεται τους διαιτητές. 52-44 και ο Πανελλήνιος στους 8 πόντους από τους 15 που είχε βρεθεί πίσω λίγο πριν. Το παιχνίδι έχει ζωή ακόμη. Ο Αγερόπουλος και ο Ηλιάδης είναι τα νέα πρόσωπα στην πεντάδα του Άρη. Ηλιάδης με τον Μακάριο, Σέκουλιτς με τον Ραντένοβιτς. Ωραία βάζει την πλάτη ο Αγαδάκος, παραδέχεται αμέσως το φάουλο Κόλεμαντς. Παίρνει και κάποιες συμβουλές, οδηγίες από τον Μακάριο. Εδώ πέρασε το αριστερό του χέρι και το δεξί μπροστά από τον Αγαδάκο προσπαθώντας να κλέψει. Η διαμαρτυρία έχω την εντύπωση ήταν για την προηγούμενη φάση και όχι για αυτή, καθώς σήκωσε αμέσως το χέρι του. Αργυρόπουλος με τον Γκράντι. Ηλιάδης ελευθερώνεται, θέλει να πάρει την βασική γραμμή. Double team πάνω του. Έξυπνα όμως ο Ηλιάδης, ο αρχηγός του Άρη, πετάει την μπάλα πάνω στα πόδια του Πανελληνίου και time out που καλεί ο Ανδρέα Ματζόν. 44 στους 8 ο Άρης, 2-27 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Να πάμε αμέσως στο γύρο του Τότσικα, καθώς ολοκληρώθηκε πρώτο το time out του Άρη.
Ο Ματσόν ζήτησε από τον Μάρσαλ να μπει στο παιχνίδι, να πάρει προσπάθειες, να ζητήσει το σούτ και μάλιστα έγραψε δύο κοπίνες από αυτές που έχει σχεδιάσει στην προπόνηση και περιμένουμε βέβαια να δούμε αν θα γίνει τελικά πράξη. Ο Αμερικανός που έχει ένα λόγο παραπάνω να παίξει καλά σήμερα, καθώς έχει έρθει η κοπέλα του εδώ και 2-3 μέρες και θα θέλει να δείξει και αυτός κάτι παραπάνω σήμερα. Να πάμε και στον Δημήτρη Χρυσάνθη στο Παγκόσμιο Πανελληνίου. Ο Άντωνι Γκράντι ήταν το κεντρικό πρόσωπο αυτού του time out, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των οδηγιών του Ηλία Ζούρου περιστράφηκαν γύρω από τον Αμερικανό. Ο προπονητής του Πανελληνίου ζήτησε από τον Γκράντι αφενός να πιέσει πολύ τον αντίπαλο playmaker όταν κατεβάζει την μπάλα. Ζήτησε πολύ μεγάλη πίεση και από εκεί και πέρα επέστησε την προσοχή στον Ραντένοβιτς για αλλαγές στο pick and roll. Και στην επίθεση ζήτησε από τον Γκράντι αλλά και τον Νιούλεϊ να βγαίνουν στην περιφέρεια και να παίρνουν την μπάλα να εκδηλώνουν τις επιθέσεις του. Ο Σέγκουλιτς με σουτ τριών πόντων παίρνει τη διαφορά και πάλι στους 11 πόντους, 55-44. Ωραία, ο Ραντένοβιτς φτάνει ο ίδιος τους 15 και δεν ξέρω κύριε Δοξάκη αν πριν αρχίσει το παιχνίδι έλεγε κάποιος ότι πρόσκορο του Πανελληνίου θα ήταν ο Ραντένοβιτς και τον λέγανε οι περισσότεροι τρελό, έτσι. Κανένας δεν το περίμενε. Βέβαια ο Γκράντι παρόλο που είναι χαμηλά στους πόντους είναι πάρα πολύ θετικός, βοηθάει στην άμυνα, έχει 3 assist και δεν έχει πάρει τραβηγμένα σου. Σωστά. Παράβαση από τον Ηλιάδη, μπάλα για τον Πανελλήνιο. Στους 17 πόντους είναι ο Τσαλδάρης, ο οποίος είναι στον πάγκο τώρα για τον Άρη. 13 έχει ο Σέγκουλιτς, δεύτερο σκόρερ για τους γηπεδούχους. Ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό για τον Πανελλήνιο, εκτός από τον Ραντένοβιτς, είναι ο Νούλεϊ, που έχει 10 στους 8 ο Γκράντι. Το ένα το λάθος του Άρη ήταν αυτό, όπως είδατε και στην κάρτα μας. Ο Νούλεϊ δεν βρίσκει διάδρομο, αναγκάζεται να περάσει 6 τον Γκράντι. 9 δευτερόλεπτα για τον Πανελλήνιο, ο Γκράντι για 3. 55-49. Σιγή στο Αλεξάνδριο, καθώς αυτό το σουτ του Γκράντι ήταν από αυτά που κόβουν τα πόδια. Αργυρόπουλος λίγο έλειψε να κλέψει ο Γκράντι και πάλι. Για 3 ο Αργυρόπουλος υποπίεση, κακό σουτ. Παπαμακάριος θέλει να βγάλει εφηδιασμό ο Γκράντι. Φάουλ από τον Νίκο Αργυρόπουλο, θέλει να σταματήσει αυτή την πρόθεση του Αμερικανού. Στα 59 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, ο Πανελλήνιος φωνάζει παρόν και πάλι στους 6 διαφορά, 55-49. Βελτιώθηκε η άμυνα του Πανελλήνιου και άλλαξε η εικόνα στο μάτς, έτσι. Πραγματικά, βλέπουμε και τον Παπαμακάριο που είπαμε πριν δεν έχει βγει καθόλου. Παρόλο ότι δεν είναι πλήρως αποθεραπευμένος, ο Γκράντι το πρώτο του τελείως άστοχο σουτ. Πιθανόν έχει κουραστεί. Και γυρνώντας προς τον πάγκο, κοίταξε τον Ζούρο και ο οποίος του έκανε νόημα να προσπαθήσει να μπει προς τα μέσα, να πάρει την προσπάθεια χαμηλά κοντά στο καλάθι και όχι να αναλώνεται σε τέτοια σουτ. Αλλαγή, ο Νούλης στον πάγκο, μέσα ο Καλαϊτζίδης, ο οποίος πηγαίνει πάνω στον Μάρσαλ. Αγαδάκος, ο Αργυρόπουλος βλέπει τον Σέκουλιτς, ελεύθερος ο Ηλιάδης για 3. Γύρισε ωραία την μπάλα ο Άρης, ο οποίος παίρνει και το rebound με την προσπάθεια του Μάρσαλ. Και έχει ακόμη μια επίθεση, 23 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Αργά αργά ο Ηλιάδης θέλει να εκμεταλλευτεί τον χρόνο. Ο Μακάριος δεν θέλει βοήθεια. Καλαϊτζίδης φάουλ. Είχε ο Πανελλήνιος φάουλ να δώσει. Αλλά πλέον έχει όλη την επίθεση ο Άρης. Αλλαγή για τον Άρη, ο Κλάρκ στη θέση πιού του Σέγκουλιτς για να έχει περισσότερες επιλογές ο Ματζόν, φαντάζομαι. Για να έχει περισσότερες επιλογές ο Ματζόν για την επίθεση και ο Γιώργος Καλαϊτζής στη θέση του Γκόλεμαντς. Ο Καλαϊτζής στον Μάρσαλ και ο Καλαϊτζίδης στον Κλάρκ. 10 δευτερόλεπτα ακόμη, όλα για τον Άρη. 5-4, ο Αργυρόπουλος 3. Την πάσα ελεύθερος ο Ηλιάδης στο τέλος του χρόνου. Πάλι άστοχος από την ίδια θέση ο Σάββας Ηλιάδης. Είχε την ευκαιρία να φέρει τον Άρη στους 9 πόντους. 55-49 το τελικό σκορ για την τρίτη περίοδο, με τον Πανελλήνιο να επιστρέφει στην αναμέτρηση και να
και να δείχνει ότι το τελευταίο δεκάλεπτο θα κρυθούν, στο τελευταίο δεκάλεπτο θα κρυθούν όλα. Σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Σκόρ, επιστροφή στο Μαρούσι. Το Αλεξάνδριο πάνω στην ώρα για να δούμε τον εμφανισμό του Πανελληνίου, ο οποίος μειώνει στο 55-51 στους 4 πόντους. Το χαμηλότερο επίπεδο η διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο, έχω την εντύπωση. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει από την αρχή, στο τελευταίο και πιο κρίσιμο δεκάλεπτο. Ο Άρης με Τσαλδάρη, Κλάρκ, Μάρσαλ, Νέλσον και Αγαδάκο. Ο Πανελλήνιος κάνει ακόμη ένα κλέψιμο με Κόλεμαντς και Νούλη που βγαίνει σε έναν ακόμα εφηδιασμό. Ο Κόλεμαντς έρχεται για να ολοκληρώσει ούτε αυτός. Κόλεμαντς, Νούλη, Γκράντι, Μακάριος και Ραντένοβιτς είναι οι 5 για τον Πανελλήνιο. 55-51 με τους Ολυμπιανίκες να χάνουν σημαντική ευκαιρία να φέρουν το μάτς στο σουτ. Ο Μάρσαλ αφήνει έξω, λάθος. Ο Άρης φαίνεται κουρασμένος. Εδώ βλέπουμε πως ο Αγαδάκος χτυπάει το ταμπλό και ίσως θα έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε και ο Σλοβαίνος και τα λέει τώρα με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Έναν από τους διαιτητές της αναμέτρησης, τον κύριο Φούφη. Ο Γκράντι υπό την πίεση του Αργυρόπουλου. Ωραία η πάσα για τον Ραντένοβιτς, φάουλ, έχει σταματήσει η φάση νωρίτερα. Και θα έχει ενδιαφέρον, κύριε Δοξάκη, να δούμε τώρα την αντίδραση του Άρη. Πραγματικά. Γιατί όλα είναι εύκολα όταν είσαι 14 και 15 πόντους μπροστά, αλλά όταν νιώθεις την ανάσα του άλλου πίσω σου, σχολεύουν τα πράγματα. Ο Πανελλήνιος είναι πολύ δυνατή ομάδα. Νομίζω ότι έχει φτάσει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Θα αρχίσει να έχει πρόβλημα ψυχολογικό και ο Άρης. Είδαμε πριν από λίγο του δύο σουτ του Τσαλδάρη δεν μπήκανε. Ωραία η φάση του Μακάριου και του Ραντένοβιτς για τρεις, αλλά έχει σταματήσει νωρίτερα η φάση με φάουλ για τον Μακάριο. Ο Ραντένοβιτς που δείχνει να μην διστάζει και ακόμη και έξω από τα 6-25. Έχει 5-8 δίποτα, 1-1 τρίποτο. Μόλις 3 rebound, αποκτήθηκε περισσότερο για τα rebound παρά για τους πόντους, αλλά δείχνει ότι μπορεί. Κόλεμαντς για τον Γκράντι, λίγο έλειψε να παίξει άμυνα ο Ματζόνε εκεί στον Γκράντι. Ωραία, πάει στο Μακάρι, ο Ραντένοβιτς κάνει το εύκολο. Πήγε πάνω το Αγαδάκος, μάζεψε ο Νέλσον και ο Αργυρόπουλος οργανώνει την επίθεση για τον Άρη. Κλάρκ με τον Γκράντι δίπλα του. Ο Νέλσον έχει κοντά του τον Κόλεμαντς, θέλει να τον πάει μέχρι το καλάθι. Φάουλ από τον Σλοβαίνο. Time out που καλεί ο Άρης. Επιστροφή στο Αλεξάνδριο, 55-51, Άρης Πανελλήνιος, 7-22 πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Ματζόν τα λέει σε έντονο ύφος με τους παίκτες του. Ο Σούρος σχεδιάζει τα συστήματα που θα θέλει να ακολουθήσουν οι δικοί του παίκτες. Και κύριε Δοξάκη, να περιμένουμε για αυτά τα τελευταία λεπτά. Το μάτς θα είναι κοντά. Όσο είναι δυνατός ο Παπαμακάριος και μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του αγώνα, πιστεύω θα είναι το μάτς κοντά. Τον είδαμε, έχει ηρεμήσει την ομάδα, την έχει δώσει πνοή και με τα drive που έκανε και με τις assist, παρόλο που δεν πήγανε καλάθι. Νομίζω ότι το μάτς θα κυλήσει μέχρι τέλος σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα κατά πόσο ο Άρης θα φανεί δυνατός να αυξήσει τη διαφορά, θα φανεί στη συνέχεια. Αλλά είδα ότι ο Πανελλήνιος έχει γυρίσει το μάτς και είναι πολύ δυνατός. Πάμε στους δύο πάγκους, Γιώργος Τότσικας. Ο Ματσόν προσπάθησε να αποφορτίσει το κλίμα, να λειτουργήσει περισσότερο ως ψυχολόγος. Θέλει από τους παίκτες τους αυτά τα τελευταία λεπτά, σε αυτά τα κρίσιμα λεπτά, να είναι απαλλαγμένοι από το άγχος. Αυτό ζήτησε καθαρό μυαλό για να φτάσει στο τελικό στόχο. Δημήτρης Χρυσάνθης. Βλέποντας ότι η άμυνα έχει βελτιωθεί σημαντικά, ο Ηλίας Ζούρος επέμεινε περισσότερο στην επίθεση και εξήγησε στους παίκτες του πώς θα πρέπει να κινούνται και να κυκλοφορούν την μπάλα με αιχμή του δόρατος βεβαίως τον Γκράντι. Εχμή του δώρατος στον εφηδιασμό 2-3 φορές ήταν ο Νούλεϊ, που εδώ από την πάση του Μακάρης δεν κατάφερε να βγάλει τον πρωτεύοντα εφηδιασμό και έτσι ο Μανελίνος πάει σε οργανωμένη επίθεση.
7 δευτερόλεπτα, 6-5, ο Αυστραλός παίρνει το φάουλ από τον Αργυρόπουλο ή από τον Κλάρκ. Αν είναι από τον Κλάρκ, είναι το τέταρτο πρόβλημα για τον Ματζόλ. Τέταρτο φάουλ από τον Κίγι Κλάρκ. Γι' αυτό και επαναφέρει τον Σάβα Ηλιάδη στη θέση του. Ζώνη, το γύρισε, ζώνη σε out. Ραντένοβιτς χάνει από τον Ηλιάδη που μπήκε φουριόζος. Θέλει να ολοκληρώσει μόνος του ανάμεσα σε δύο. Νούλεϊ παίζει το παιχνίδι. Όχι, δεν μετράει το καλάθι. Ο Μουζάκης έχει δείξει ότι είναι εκτός. Η μπάλα για τον Άρη. Νέλσον το σκέφτεται για τρεις προσποιείται. Τσαλντάρης φαίνεται κουρασμένος και όσο ο Τσαλντάρης δεν βάζει, ο Άρης είναι κολλημένος στην επίθεση. Κάνει την προσποίηση στον Γκράντι. Με το αριστερό φτάνει μέχρι το καλάθι. Ωραία η προσπάθεια από τον Δημήτρη Τσαλντάρη. 57-51. Αν θέλει ο Άρης να νικήσει, έχω την εντύπωση κύριε Ροξάκη, πρέπει να πάρει προσπάθεια του Τσαλντάρη. Πραγματικά, πραγματικά. Γι' αυτό τον έβγαλε πριν και να ξεκουραστεί. Είχε χάσει δύο συνεχόμενα και τώρα τον ξανάβαλε μέσα. Διαμαρτυρίες για το φάουλ του Νέλσον. Αλλά υπήρχε επαφή του Αμερικανού με τον Μακάριο. Αυτό δείχνει και ο διαιτητής. Βλέπετε καθαρό το φάουλ εδώ από τον Νέλσον. Παρά τις διαμαρτυρίες, ο ίδιος χαμογέλασε. Τώρα παραδέχτηκε το φάουλ. Από Μακάριος και Νούλεϊ έξω. Καλαϊτζής και Καλαϊτζίδης μέσα. Με το παιχνίδι να είναι ίσως στο πιο κρίσιμο του σημείο. Ο Άρης έχω την εντύπωση ότι έχει γυρίσει την άμυνά του σε ζώνη. Για 10 δευτερόλεπτα είχε ξαναπαίξει η ζώνη ο Άρης. Γκόλεμαντς κάνει το καλάθι και κάνει και διπλό φάουλ, διπλό λάθος φάουλ για να σταματήσει τον εφηβιασμό. Και είναι πρόβλημα αυτό για τον Ζούρο, καθώς ο Σλοβένος κάνει τα 4 φάουλ. 3-4 εύκολα καλάθια που θα μπορούσαν να βάλουν οι ψηλοί του Πανελληνίου και θα έφερε το μάτς στα ίσια, χαθήκανε με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορά. Γύρισε καλά την μπάλα στη ζώνη ο Πανελλήνιος που οι προπονητές και διόρθωσε με Γιώργο αν κάνω λάθος ζητούν περισσότερο να σπάει χαμηλά παρά να σουτάρουν τρίποντα. Αν και γύρισε καλά την μπάλα δεν είχε ευθύνη κατάληξη. Πραγματικά. Λάθος τώρα από τον Ηλιάδη, από την καλή άμυνα του Ραντένοβιτς. Στους 6 διαφορά σε δεδομένο σκηνή το μάτς 57-51. 5-32 πριν ολοκληρωθεί το μάτς. Καλαϊτζής για τον Γκόλεμαντς. Γυρίζει με αντίπαλο τον Νέλσον. Ο Ραντένοβιτς αλλά δεν μετράει τίποτα από αυτά που είδατε καθώς είχε υποδειχθεί φάουλ νωρίτερα στον Νέλσον. Δύο βολές. Αυτή τη στιγμή υπερτερεί ο Πανελλήνιος στους ψηλούς και γι' αυτό πιστεύω ότι η οδηγία του κ. Ζούρου θα ήταν να περάσει μπάλα μέσα αρκεί να είναι αποτελεσματική. Ο Άρης έχει χάσει τη φρεσκάδα του στην άμυνα. Φτάνουμε και στο τέλος του παιχνιδιού και είναι, φαίνεται κουρασμένοι παίκτες. '57-52. Και Αργυρόπουλος τώρα για τον Άρη. Μετά τα 4 φάουλ του Κλάρκ είναι αυτός που έχει αναλάβει τον οργανωτικό ρόλο. Τσαλντάρης υπό την πίεση του Καλαϊτζή για τον Ηλιάδη. Ο Αγαδάκος και πάλι μακριά έξω στον τρίποντο. Αργυρόπουλος για 3 υπό την πίεση του χρόνου. Περισσότερο καθώς τέλειωνε η επίθεση. Γκόλεμα στον εφηβιασμό Πανελλήνιος. Ωραία η πάσα από τον Γκράντι. Τελειώνει τη φάση ο Ραντένοβιτς. 57-54, παρακινδυνευμένη πάσα του Γκράντι, αλλά αφού πέρασε από εκεί και πέρα είχε εύκολο έργο ο Ραντένοβιτς. Απλώς άφησε την μπάλα στο καλάθι του Άρη. 57-54, στο σουτ το μάτς. 4-35 πριν ολοκληρωθεί. Αγαδάκος γυρνάει με τον Ραντένοβιτς φάουλ, αμέσως έργο σηκώνει το χέρι του, παραδεχόμενος ότι πέπεσε στην παράβαση. Μόλις το πρώτο του Ραντένοβιτς, δεν έχει πρόβλημα. Στους 17 πόντους είναι ο Ραντένοβιτς, 19 έχει ο Τσαλντάρης από την άλλη πλευρά.
Ο Σέκουλιτς παίρνει τη θέση του Αγαδάκου. Τα ακούει ο Αγαδάκος από τον Ματζόν. Τσαλδάρης με τη μία το σούτ. Ο Γκόλεμάτς δεν ακολούθησε, ο Ραντένοβιτς τον Σέκουλιτς. Και έτσι ο Μαυροβούνιος είχε εύκολο έργο στο rebound. Αργυρόπουλος στη νέα επίθεση του Άρη. Κάνει την προσποίηση, μένει και πάλι με τον Γκόλεμάτς. Ψηλός με κοντό. Είναι το πέμπτο φάουλ για τον Γκόλεμάτς, ο οποίος φεύγει από το παιχνίδι. Ο Νάτσκι θα πάρει τη θέση του. Φτηνό φάουλ έχω την εντύπωση για τον Γκόλεμάτς, ο οποίος έβαλε την πετσέτα στο πρόσωπό του, δείχνει να μην πιστεύει πως βγήκε από το παιχνίδι. Ο Ηλιάδης. Ο Νέλσον με τον Νάτσφεϊ φάουλ πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του. Αλλά ούτως ή άλλως ο Πανελλήνιος με τα πολλά φάουλ που έχει κάνει στέλνει τον παίκτη του Άρη στις βολές. Και από εδώ και πέρα, κύριε Δοξάκη, θα παίξει ρόλο και η ψυχραιμία των παικτών από την γραμμή των φάουλ. Σίγουρα, σίγουρα τα προσωπική μου γνώμη είναι ότι τα φάουλ μερικές φορές κερδίζουν αγώνες και πρωταθλήματα. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Νάτσφεϊ είχε αρκετή ώρα να μπει μέσα, είναι κρύος. Πιστεύω δεν έκανε καλή βραδιά σήμερα. Να δούμε τι θα δείξει στο τέλος. 8 στις 10 οι βολές για τον Άρη, 6 στις 9 για τον Πανελλήνιο, 58-54 η διαφορά στους 4 πόντους. Και ίσως είχε έρθει η ώρα να μιλήσει ο Γκράντι για τον Πανελλήνιο. Αυτόν ψάχνει ο Καλαϊτζίδης, αυτόν παίζει εξοντοτική άμυνα ο Αργυρόπουλος. Οι δυο τους εδώ. Ο Γκράντι περνάει ωραία από τα αριστερά, αλλά δεν ολοκληρώνει όπως θα ήθελε ο ίδιος. Ο χρόνος του Πανελλήνιου τελειώνει, αλλά ούτως ή άλλως η μπάλα έχει καταλήξει στα χέρια των παιχτών του Άρη. 3-30 πριν ολοκληρωθεί το μάτς. Καλαϊτζής βάζει το χέρι του πάνω στον Ηλιάδη και στην μπάλα. Οκτώ δευτερόλεπτα για τον Άρη. Αργυρόπουλος, ωραία, η πάση για τον Σέκουλιτς, ίσως έγινε και βήματα εκεί, χάνει την μπάλα τελικά ο Σέκουλιτς. Καλαϊτζής. Κάθε επίθεση από εδώ και πέρα έχει τη δική της σημασία. Ο Γκράντι και πάλι. Έξω για τον Άτσφεϊ για 3. Μέσα 58-57. Ο Πανελλήνιος σε απόσταση βολής. Στον 1-2 πόντου τελικά, 58-56. Κέντουλι μέσα, θέλει να βάλει τώρα ο Ζούρος για να έχει και το σουτ. Ο Ηλιάδης για 3. 61-56. Ανάσα από τον Ηλιάδη, που επιτυχάνει, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο του σουτ έξω από τα 6-25. 1-3 έχει ο Ηλιάδης, ο οποίος δεν δίστασε. Time out, επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Αλεξάνδριο, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους φίλους του Άρη. Κύριε Δοξάκη. Νομίζω ότι 2,5 λεπτά θα τα δώσουν όλα οι παίκτες του Πανελληνίου για να ανατρέψουν το σκορ. Απ' την άλλη βλέπω τον Άρη να ξύπνησε τα τελευταία λεπτά, θα έλεγα, αν όχι δευτερόλεπτα. Έχει σφίξει την άμενά του, είναι πιο αποφασιστικός. Βέβαια το μπάσκετ κρύβει πολλά, θα δείξει τα επόμενα 2,5 λεπτά που απομένουν. Τώρα ουσιαστικά το μάτς πηγαίνει στο σουτ. Μια χαμένη επίθεση, μια κερδισμένη της άλλης, μια καλή άμυνα, ίσως αναδείξει και τον νικητή. Καλαϊτζίδης κατεβάζει για τον Πανελλήνιο, ψάχνει τον Γκράντι. Ο Αμερικανός με την μπάλα στα χέρια του κεφάλι, ο Καλαϊτζίδης για τον Νούλεϊ. Ραντένοβιτς βγαίνει από τα σκρίνια, αλλά εκεί που δεν απειλεί, ο Αυστραλός δεν βρίσκει διάδρομο, Νάτσφεϊ για τον Καλαϊτζίδη. Και πάλι πέφτει κάτω φάουλ. Όπως επισημαίνει και ο Δημήτρη Χρυσάντης, έχει μπει ο Νούλεϊ για να βοηθήσει τον Γκράντι στην επίθεση, καθώς αναμένεται να περάσουν πολλές μπάλες από τα χέρια του Γκράντι. Ο Ηλιάδης θα έλεγα ότι έκανε ανόητο φάουλ εκεί, καθώς ο Νάτσφεϊ είχε αρχίσει να χάνει την ισορροπία του και του δίνει την ευκαιρία να πάει στις βολές. Τον βγάζει μόνο και μόνο για την άμυνα. Αλλαγή χάντμπολ θυμίζει αυτή. Περιμένει να τον περάσει ξανά όταν έχει την μπάλα ο Πανελλήνιος στην επίθεση. Πολλά θα κρυθούν από την ευστοχία των δύο ομάδων, των παιχτών, από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.
Ο Νάτσβεϊ στην πρώτη δοκιμασία. 61-57. Ο Κλάρκ πέρασε στη θέση του Αργυρόπουλου. Περιμένει πράγματα από τον Κλάρκ τώρα ο Ματζόν. Και ας έχει 4 φάουλ Αμερικανός, για την επίθεση που χρειάζεται περισσότερο από ό,τι για την άμυνα. 61-58 στους 3 ο Πανελλήνιος, στη διαφορά ενός σουτ. Ο Κλάρκ κατεβάζει. Πιέζεται από τον Γκράντι, αφήνει στον Ηλιάδη 2 λεπτά για το τέλος. Τα πιο κρίσιμα της αναμέτρησης. Πέφτει κάτω ο Τσαλτάρης Παλαετζής, παίζεται λένε οι διαιτητές, δεν υπάρχει τίποτα. 3 δευτερόλεπτα, 2 στο τέλος της επίθεσης, φάουλ από τον Νάτσβεϊ. Ο Ζούρος θα έχει περισσότερο με τον παίκτη του Δημήτρη Χρυσάνθη, έτσι. Δεν περίμενε να φτάσει μέχρι εκεί και να γίνει φάουλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Βεβαίως, ρεφ φωνάζει, αλλά σίγουρα δεν είχε παράπονο από το σφίγμα του διαιτητή. Και μάλιστα ήταν και το πέμπτο φάουλ του Νάτσβεϊ, ο οποίος σήμερα θα έλεγα ότι ήταν ο συμπαρόν. Παρ' όλα αυτά, με τους τελευταίους 5 πόντους έφερε το μάτς κοντά, θα έλεγα. Δεν ήταν πολύ καλή παρουσία του, αλλά ως το τέλος φάνηκε λίγο να ξυπνάει. Όντως έχουμε και λίγο handball τώρα. Στις επιθέσεις παίζουν άλλοι παίκτες. Τις άμυνες άλλοι παίκτες. Έξω πάλι ο Κλάρκ. Ο Πανελλήνιος χαμήλωσε το σχήμα για να πιέσει και να είναι πιο κινητικός στην επίθεση. 63-58, 1-52 για τον λήξη. Ο Γκραντ είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα για να την έχει περισσότερη ώρα στα χέρια του και να οργανώσει, ίσως και να εκτελέσει ο ίδιος. Ραντένοβιτ για τον Νούλε για 3. Ο Αργυρόπουλος μαζεύει το rebound και πιέζεται από τον Καλαϊτζίδη. Και τον Καλαϊτζή τώρα. Φάουλ από τον Γκράντι. No foul φωνάζει ο Ζούρος. Έχουμε χρόνο ακόμα. Ο Γκράντι όμως δεν τον άκουσε και έκανε το πρώτο του φάουλ. Ήταν ένα δώρο αυτό για τον Άρη, γιατί πραγματικά έχει αρκετό χρόνο. Αρκετό χρόνο και δεν έπρεπε να το κάνει το φάουλ ο Γκράντι. Και αν είναι και εύστοχος. Όχι. Τσαλτάρη σήμερα είναι πολύ καλύτερος, 6 από τα 6, 25 με 5 στα 9, παρά στα 2 πόντων αλλά και στις ελεύθερες βολές, 1 στις 2. Time out που έχει πάρει ο Ζούρος για τις τελευταίες οδηγίες. Σε 1,5 λεπτό που κρίνονται όλα, κύριε Δοξάκη. Πραγματικά, και από ό,τι βλέπουμε ο κύριος Ζούρος σχεδιάζει ένα παιχνίδι για να μπορέσει να βγει από διπλό screen πιθανότατα ο Γκράντι, για να έχει μια θετική επίθεση, δηλαδή πρέπει να πει το καλάθι σε αυτή την επίθεση. Γι' αυτό και πριν διαμαρτυρήθηκε στον παίκτη που έκανε φάουλ, γιατί περίμενε ότι θα προλάβει έστω και σε αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς το μπάσκετ είναι πολύ 1,5 λεπτό. Πραγματικά, και θα μπορούσε με μια καλή άμυνα να μείνει διαφορά στους 4 πόντους. Γιώργος Τότσικας. Αποστάσεις από τους περιφερειακούς, τους 3 περιφερειακούς ζήτησε ο Αντρέα Ματζόνα, τον Αργυρόπουλο, τον Ηλιάδη και τον Ζαλδάρη. Καθαρό μυαλό στο σουτ ήταν τα δύο βασικά σημεία από αυτά που είπε ο Ιταλός προηγητής. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης είχε μπει μέσα μας με τις παίκτες του Πανελλήνιου, άκουγε για αυτές τις οδηγίες. Πες μας, Δημήτρη. Έχω την εντύπωση ότι ο Ηλίας Ζούρος ετοιμάζει μια μπλόφα στον αντίπαλό του. Έχει βάλει 4 κοντούς μέσα, Καλαϊτζή, Γκράντι, Νιούλεϊ και τον Ραντένοβιτς. Και ενώ θα περίμεναν όλοι που θα σούταρε κάποιος από αυτούς, νομίζω ότι η βασική ιδέα είναι να σουτάρει ο Ραντένοβιτς τελικά. Στην άμυνα ζήτησε πίεση, βέβαια. Θα δούμε αν επιτευχθεί αυτή η μπλόφα. Από τον Ζούρο, ο Νούλεϊ τελικά παίρνει το σουτ, αλλά ο Καλαϊτζίδης παίρνει το rebound και ανανεώνει τις ελπίδες του Πανελλήνιου. Καλαϊτζίδης, 19 δευτερόλεπτα για τον Πανελλήνιο. Καλαϊτζής, έξω στον Αυστραλό. Περνάει στον Καλαϊτζίδη, αυτός προσποιείται και μπαίνει προς τα μέσα. Προσπαθεί να κλέψει ο Ηλιάδης. 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα για να μάθουμε τον νικητή. 10 δευτερόλεπτα για τον Πανελλήνιο. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η επίθεση. Για να δούμε αν θα συνεχίσει ο Πανελλήνιος να ελπίζει στη νίκη, έστω και αν στο μπάσκετ τα μάτια μας έχουν δει πάρα πολλά. Ο Νούλεϊ πήρε την μπάλα του Καλαϊτζή. Έξω για τον Πανελλήνιο και πάλι 8 δευτερόλεπτα όμως για την επίθεση των Ολυμπιονικών. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίν ο Γκράντι. Διπλό σκρίν στον Νούλεϊ. Του σουτάρει για 3.
64-61. Το μάτς έχει πολύ ψωμί ακόμη. Στους 3 πόντους ο Πανελλήνιος, 58 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει. Διπλός κρίνει τελικά για τον Νούλεϊ και ο Αυστραλός. Και ο Αυστραλός έκανε αυτό για το οποίο πληρώνεται, έτσι. Παρόλο που το προηγούμενο σου το είχε χάσει, βλέπουμε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του από τον coach. Δεν δίστασε να πάρει την προσπάθεια για να κάνει το 64-61. Πιέζει ο Καλαϊτζίδης, δυσκολεύεται ο Ηλιάδης. Φάουλα από τον Καλαϊτζίδη και στις βολές ο Ηλιάδης τώρα. Ο Γκόλεματς κυρίως αυτός, αλλά και ο Ζούρος στον πάγκο, απογοητευμένοι. Και πάλι μέσα Αργυρόπουλος, έξω Κλάρκ για την άμυνα. Παίρνει εξηγήσεις ο Καλαϊτζίδης. Και μέσα από Μακάριος την εμπειρία του χρειάζεται ο Ζούρος και ο Πανελλήνιος αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα που θα κρίνουν και τον νικητή. Αυτόν που θα πάρει το πρώτο ροζ φίλιο της περιόδου. Ο Ηλιάδης δεν λαθεύει. 65-61. Και αγωνία για τα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα, time out για να οργανωθούν οι δύο ομάδες, ο Πανελλήνιος για να οργανώσει την επίθεσή του και ο Άρης για να προσπαθήσει να παίξει την άμυνα που ίσως του δώσει και την νίκη, καθώς αν δεν ευστοχήσει ο Πανελλήνιος αυτή την επίθεση θα υπάρχουν πολλές ελπίδες μετά στην πλευρά του Άρη για να φτάσει στην νίκη. Κύριε Δοξάκη. Είναι πολύ σημαντική η επίθεση, όπως κάθε επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Πιστεύω ότι ο Άρης θα παίξει δυνατά, δεν θα αποφύγει το φάουλ για να πάει και σε βολές. Θα δούμε πόσο έτοιμοι είναι οι παίκτες του Πανελληνίου για να έχουν ένα καλό σουτ αποτελεσματικό. Γιατί δεν φτάνει μόνο να έχουμε ένα καλό σουτ, πρέπει να είναι και αποτελεσματικό σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Πάντως έχει πολύ χρόνο, έχει αρκετό χρόνο. Και όπως λέμε πολλές φορές, δεν φτάνουν μόνο τα σχέδια των προπονητών στο πινακάκι, όπως βλέπουμε εδώ αυτό που σχηματίζει ο Ηλίας Ζούρος, αλλά πρέπει να σου βγει και μέσα στον αγώνα. Πραγματικά. Και μην ξεχνάμε και τα παραδείγματα που έχουμε, την εθνική ομάδα που κέρδισε τη Γαλλία στα 48 δευτερόλεπτα. Στο Ευρωπάσκετ του Βελιγραδίου. Βέβαια. Βλέπουμε εδώ τι σχεδιάζουν οι δύο προπονητές. Είναι σαφές ότι θέλει είτε σου τριών πόντων είτε κόψιμο μέσα στην ρακέτα ο Ηλίας Ζούρος. Τουλάχιστον αυτό έδειξε στο πινακάκι. Αν δεν βγει το σουτ των τριών πόντων από τη γωνία, να μπουν οι πόλοι περιφερειακοί μέσα και στο κόψιμο να πάρουν την μπάλα για να αφήσουν την μπάλα στο καλάθι. 66-61. Γιώργος Τότσικας. Το τελευταίο σουτ ήταν στο Τζαλδάρι. Αυτό ήταν αυτό που ζήτησε ο Ματσόν από τους παίκτες του. Δημήτρη Ξάνθη. Δύο επιλογές, είτε με τον Καλαϊτζή από τη μία γωνία, είτε με τον Άντωνι Γκράντι από την άλλη γωνία. Έχω τέσσερις γκάρτ για αυτό το λόγο, είπε ο Ηλίας Ζούρος, θέλοντας να δώσει τους παίκτες να καταλάβουν ότι χρειάζεται καλή κυκλοφορία έτσι ώστε να βγει το ελεύθερο σουτ. Η διαφορά στους 5, 52 δευτερόλεπτα, 52 και 6 για την ακρίβεια για να ολοκληρωθεί το μάτς. Παπαμακάριος. Ενώ είναι ζώνη αυτή που παίζει ο Άρης. Η μπάλα χαμηλά στο Ραντένοβιτς, ο οποίος προσπαθεί και συγκρατεί, αλλά πιέζεται, double team εκεί και τζάμπολ. Η μπάλα σε ποιον πηγαίνει, να δούμε το βελάκι, είναι για τον Άρη. Η μπάλα είναι για τον Άρη, χαμένη επίθεση λοιπόν για τον Πανελλήνιο, κλείστηκε εκεί στη γωνία ο Ραντένοβιτς. Πρόλαβε ο Νέλσον και έβαλε τα χέρια του πάνω στην μπάλα. Ήταν και τυχερός ο Άρης, καθώς η κατεύθυνση που έδειχνε το βελάκι ήταν για αυτόν. Και έτσι 39,2 για το τέλος έχει την ευκαιρία με εύστοχη επίθεση να φτάσει πολύ κοντά στη νίκη. 66-61. Λάθος όμως ο Μακάριος. Νέο λάθος. Διαμαρτύρεται για φάουλο ο Μακάριος. Τίποτα λένε οι διαιτητές. Ο Κλάρκ για τον Τσαλδάρη. Τον κυνηγάει ο Καλαϊτζής. Φάουλ. Διαμαρτύρεται έντονα ο Καλαϊτζής. Για φάουλ και ίσως θα έπρεπε να δούμε τη φάση. Έχει μπει σχεδόν μέσα και ο Ζουρός. Να δούμε εδώ. Όντως είναι φάουλ από τον Νέλσον τον Μακάριο. Και αν είχε προλάβει να σηκωθεί ο Μακάριος θα ήταν ακόμη και τρεις βολές. Τίποτα είπαν οι διαιτητές και έτσι 29,2 για το τέλος. Ο Άρης έχει την ευκαιρία με τον Τσαλδάρη να αυξήσει περισσότερο την διαφορά. Ο Πέτρουλας είναι η τελευταία λύση ίσως για τον Ηλία Ζουρό. Στη θέση του Μακάριου, ο οποίος θα λέει σε έντονο ύφος με τον Μουζάκη και έχει κάθε δίκιο.
Στην πρώτη ευκαιρία ίσως θα μπορούσαμε να δούμε και πάλι τη φάση. Τσαλντάρης. Προς το παρόν στα σκουπίδια η πρώτη βολή. 66-61 παραμένει. Εδώ ξανά το καθαρό φάουλ από τον Νέλσον. 67-61 η διαφορά στους 6. 29,2 για το τέλος. Ένα μπέρδεμα με την αλλαγή, με την νέα αλλαγή του Μακάριου. Ο Πέτρουλας κατεβάζει για τον Ραντένοβιτς. Ο ψηλός είναι έξω και η Καλαϊτζής από πολύ μακριά για τρεις. Λίγο έλειψε να του κάνει το χατήρι μπάλα. Φάουλ από τον Ραντένοβιτς. 19,4. Και το Αλεξάνδριο παίρνει φωτιά καθώς φίλ του Άρη βλέπουν ότι είναι αγκαλιά με τον Ροσφίλο. Στη γραμμή των βολών κεφάλι ο Ηλιάδης αυτή τη φορά. Ο Ηλιάδης ο οποίος έχει δύο εύστοχες σε δύο προσπάθειες που έχει κάνει. 14-18 βολές ο Άρης, 8-11 ο Πανελλήνιος. Μετά από περιπέτειες η μπάλα πέφτει στο καλάθι του Πανελληνίου. 68-61. Και 69-61. Να δούμε αν ο Πανελλήνιος αναπνέει ακόμη. Ο Μακάριος σταματάει και σηκώνεται για τρεις. Ο Νούλε κυνηγάει. Ο Αργυρόπουλος έχει πέσει κάτω. Φάουλ έχουν υποδείξει διαιτητές. Δύο νέες βολές για τον Άρη. Έχω την εντύπωση ότι πλέον κύριε Δοξάκη τα πάντα είναι διαδικαστικής και τυπικής σημασίας. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Τα πάντα έχουν εκλειθεί. Φαίνεται και από τα πρόσωπα των παιχτών. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο Πανελλήνιος και που έφτασε στα τελευταία λεπτά να το διεκδικεί ήταν πάρα πολύ καλό για αυτόνα με τα προβλήματα που κουβαλάει. Και βέβαια για τον Άρη ήταν μια πολύ καλή αρχή. Όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλημα και μάλιστα ενός αντιπάλου που είναι το ίδιο με τους ίδιους στόχους. 70-61 τα τελευταία δευτερόλεπτα, 10 τώρα ο Γκράντι. Ο Καλαϊτζής για 3 από τη γωνία. 70-64, 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 70-64 είναι το τελικό σκορ. Γρήγορη πάσα σε λίγο μαζί. Άρης Πανελλήνιος 70-64 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ από τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου που ήταν στην περιγραφή. Τον Γιώργο Δοξάκη στο σχόλιο, τον Δημήτρη Χρυσάνθη και τον Γιώργο Τότσικα στο ρεπορτάζ των Πάγκων. Ευχές για όμορφο Σαββατοκύριακο. Επιστρέφουμε για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.